Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Νίκο Παπαδόπουλε, γεια σου φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι γίνεται, ε? Τι να γίνει ρε φίλε, να δούμε δηλαδή. Βάλε λίγο γκάζι, σε παρακαλώ. Άντε ρε αγόρι μου, λίγο, ανέβασε το λίγο. Αν και ψηλό παιδί, δεν χρειάζεται. Φτάνεις κατευθείαν. Καλά, δεν με λες και τον boy, πες, οκ. Όχι, ούτε δεύτερο. Δεν με λες και νάνο όμως. Όχι, νάνο δεν είναι. Ναι, οκ. Άρχισαν τα Βαλένθια 0-1. Μόνο σε 10 λεπτό. Ωραίο κόρνερ. Έχασε ένα μπροστά από την. Σε κενή αιστεία μπροστά από το τέρμα Βαλένθια, το δεύτερο το έβαλε, εντάξει, με κεφαλιά. Το γνωστό και ως δουλεμένο στην προπόνηση. Το λες και λίγο βόλεϊ. Αυτό που έπαιξαν τα παιδιά της Βαλένθια. Δεν έχω καταλάβει στο κεφάλι τον κόνο, να σου πω την αλήθεια. Προπονητής Βαλένθια μου θυμίζει τον προγραμματιστή του Criminal Minds. Ναι, ναι. Δεν το βλέπεις. Όχι, δεν το έχω δει. Κακός. Ενώ πολλές φορές το Criminal Minds έπαιζε πρώτα στο Star και τώρα παίζει στο Open. Όχι, στο Sky ήταν και το γνωστό. Okay. Πολλές φορές το έχω πετύχει σε ζάπινγκ, αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να το δω. Είναι καλό. Ζάπινγκ. Καλό είναι, ναι, εντάξει, ναι. Έχει ψωμί. Νομίζω έχει τελειώσει κιόλας στην Αμερική. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Δηλαδή, ερχόμενος εδώ στη γύρω περιοχή των Άνω Λαδάδικων, τα μαγαζιά έξω ήταν γεμάτα. Ζούμε την εποχή που 2 Μαΐου είσαι με κοντομάνικο και ένα τύπη μπουφανάκι και περπατώντας ζεσταίνεσαι. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα περάσουμε όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω να μην είναι δείγμα του τι να περιμένουμε όλο το καλοκαίρι, πραγματικά. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά, τώρα βράδυ 2 Μαΐου, 10 η ώρα, να ζεσταίνεσαι με το μπουφανάκι και να πρέπει να μείνεις με το κοντομάνικο. Έτσι. Αυτό ξεκίνησε από την Τρίτη, όχι από σήμερα. Ναι, 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 συμφωνώ. συμφωνώ. Χθες λίγο πήγε να σπάσει, αλλά ευτυχώς ήταν καλός ο καιρός. Αλλά πλέον νομίζω ότι είμαστε επίσημα σε κατάσταση καλοκαιριού. Δηλαδή, όχι άνοιξη, καλοκαίρι. Με θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από το αέριο, κατάλαβες. Δηλαδή, μην πάμε κατευθείαν καπάκι στο air condition, κατάλαβες. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, όχι. Εντάξει. Ας περάσουμε ένα μεταβατικό στάδιο. Άνοιξη air condition. Όχι, δεν ανάψε, αυτό σου λέω. Αλλά αν συνεχιστεί για μια δεκαπενταριά μέρες αυτό το πράγμα, μετά θα πρέπει να ανάψει και κοντήσιο. Κατάλαβε, αυτό σου λέω. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ένα μήνα ακόμα μέχρι εκεί. Οκ, να περάσουμε το μεταβατικό στάδιο, αυτό λέω. Λοιπόν. Άλλωστε θα λείπει, Νίκο μου, πολλές φορές. Και. Τι να λέει αυτό, τις άλλες μέρες θα είμαι εδώ. Παρασκευή, Δευτέρα. Θα με κουβαλάτε εδώ πέρα μεσοβδόματα. Τι να σα κάνω. Παρασκευή, Δευτέρα είσαι. Τι να σα κάνω. Καραβίτσι. Παρασκευή, Τρίτη θα είμαι, φίλε. Παρασκευή. Τρίτη, 10 η ώρα θα γυρνάω Θεσσαλονίκη, να ξέρει το βράδυ. Και όχι πάντα. Μετά, αρχίσαμε. Ναι, ρε, θα έχουμε και άδειες, δεν θα έχουμε. Εντάξει, άδεια θα πάρουμε. Ναι, άνα, μπράβο, αυτό σου λέω. Εδώ κάποιοι μπορεί να την πάρουν τώρα μέσα στο Μάιο. Άσε να μην σου πω ότι πρέπει μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο καλοκαίρι, Νίκο Παπαδόπουλο, να το πηγαίνουμε μία-μία. Τι μία-μία. Μία εβδομάδα, εσύ είδαμε εδώ. Τι θα κάνουμε τέτοιο deal από τώρα. Τώρα και εσύ. Δεν βγαίνει έτσι. Υπερβολικός. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν κάνουμε κουμπί μαζί όλο το καλοκαίρι και θα το πάμε μία-μία. Όχι, ρε φίλε, θα το πάμε από τον Ιούλιο και μετά. Κάνα μήνα. Σκέψου λίγο το ιδανικό θα είναι βέβαια να μην κάνουμε καθόλου εκπομπές το καλοκαίρι με ραπινές, αλλά... την ανεργία, φίλε, δεν θέλει κανείς, θεωρώ. Την ανεργία όμως, ναι, είναι κάτι δύσκολο. Δεν είμαστε τηλεοπτικό κανάλι, φίλε, που ναι. Σταματάνε τα προγράμματα κάπου τον Ιούνιο ή μέσα ή τέλη Μαΐου. Και έχουμε κάνει την καβάτζα μας όλο το χρόνο, ας πούμε, και καθόμαστε το καλοκαίρι. Ακριβώς. Εντάξει, το μεροκάμα το βγαίνει δύσκολο, αυτά είναι γνωστά. Ακριβώς. Εντάξει. Εδώ μας βάλανε στραβοστόμικη ζώνη. Ναι, αλλά την έχουμε σιώσει, φίλε. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε δώσει έναν άλλο αέρα. Ακριβώς. Έναν άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Ναι. Ούτε μία φορά δεν έχουμε πλακωθεί με κανένα στον αέρα. Ούτε οι δυο μας. Ούτε οι δυο μας. Θα πλακωθούμε σήμερα. Κάνουμε ένα στημένο. Αούα. Λες. Η Arsenal δεν πολύ στρίβει σήμερα, είναι η αλήθεια. Γενικά το τελευταίο καιρό, φίλε, δεν πολύ στρίβει. Το τελευταίο καιρό έχει τα ρήφα 3 γκολ. Η Βαλένθια ψιλοκάνει ό,τι θέλει, θα λέγαμε. Στο Emirates και τώρα είναι πάλι τα αριστερά. Εγώ νομίζω ότι η Arsenal λίγο το έχει όχι παρατήσει στην Premier, αλλά. Καλή ευκαιρία, τη πιάνει ο Τσέχ. Δεν ξέρω. Τι κάνει ο άλλος, ρε. Πω. Ωραία, φίλε. Μεγάλη ευκαιρία για την Βαλένθια. Λοιπόν, γίνεται ένα σουτ, το βγάζει ο Τσέχ στη γωνία του και δυνατό μένα, αλλά ελεγχόμενο. Και είναι αυτό ο παλίκαρος εδώ πέρα, ο δεξιός μπάκο, που πάει να τη γυρίσει με το κεφάλι. Με πολύ χαλαρό τρόπο. Προλαβαίνει ο παίχτης Βαλένθια να την τσιμπήσει, αλλά θέλει out και χάνεται ευκαιρία για το 0-2. Νομίζω ότι η Arsenal πρέπει να το έχει λίγο. Είναι σε ντεφορμάρισμα γενικότερο, να τη βγαίνει κούραση και όλα αυτά. Ή να τα δίνει λίγο παραπάνω στο γύρο πάλι, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη Βαλένθια. Γιατί η τετράδα στην Πρέμιερ είναι πίσω 2 βαθμούς από Chelsea και. United. Νομίζω ότι η Chelsea είναι τέταρτη και έχει διαφορά 2 βαθμούς από Arsenal και πρέπει. 2 βαθμούς που είναι και United, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε μπορεί να το βλέπει σαν πιο πιθανό το Champions League μέσω Europa League. Και μάλλον ποιο δεν θα τερματίσει τέταρτο στι τελευταίε αγωνιστικέ, όχι ποιο θα τερματίσει τέταρτο, γιατί όλοι γκελάρουν. Ναι, κάτι ένα άλλο κάνει και η Chelsea, ναι. Που παίζει αυτή την ώρα με την Άντρα Φραγκφούρτη.
που επίσης μπορεί μέσα από το Europa League και να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο και να βρεθεί στο Champions League την επόμενη σεζόν. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Okay. Πάντως το καταλαβαίνουμε ότι το πρωτάθλημα της Premier League είναι πάρα πολύ απαιτητικό και δεν γίνεται η ομάδα να πηγαίνουν μια ζωή ή όλη τη χρονιά να έχουν έτσι μια ευθεία γραμμή. Έχουν πολύ τα πάνω και τα κάτω. Φίλε, αυτοί έχουν εκεί πέρα τρεις διοργανώσεις δικές τους που πρέπει να παίζουν. Δεν είναι ότι έχουν δύο. Έχουν και, πολύ, και ειδικά στην Premier League είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια, φίλε. Πολύ απαιτητικά. Είναι πολύ απαιτητικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι λείπουν εδώ και τόσα χρόνια από ένα Champions League. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι κανένα Έλληνα ποδοσφαιριστή πλην εξαιρέσεων. Εντάξει, ο Σοκράτης, ναι. Ο Σοκράτης ήταν από μικρό έξω και έμαθε αλλιώς. Ναι. Δεν έχει καταφέρει κανένα Έλληνα ποδοσφαιριστή τελειώσει στην Αγγλία. Δηλαδή το Μήτρογλου, ας πούμε, που πήγε και δεν μπόρεσε. Καραγκούνης. Ο Κάρα είναι ο Κάρα. Εντάξει, ο Κάρα είναι... Στα τελευταία θα μου πεις. Στα τελευταία του με πολύ καλή φυσική κατάσταση ανέκαθεν αυτό. Okay. Ναι. Μπόρεσε και την έβγαλε. Ο Κώστα Χαλκιάς. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ρε φίλε. Βέβαια, ουχού, Νιουκάστολ. Νίκος Νταμπίζας. Ντάμπι, σωστά. Το τρένο, το είπες. Ο Γιώργος Δόνης, την Blackburn. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Άλλα χρόνια τότε. Βέβαια, η πάσα στο Βαζέχα. Το τρένο. Ποιος άλλος, αυτοί δεν έχουν πάει. Ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης δεν νομίζω. Ο Γκέκας δεν ακούμπησε, σωστά. Όταν πήγε ο Σταφυλίδης πρέπει να ήταν Premier. Ο Σταφυλίδης είχε κάνει μια χρονιά Champions League. Γεμάτη. Δεν και το έλεγε από τότε. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν Premier όταν είχε πάει. Στη Φούλαμ είχε πάει ο Σταφυλίδης και αυτός. Ναι, Φούλαμ. Δανεικός που δεν έχει πάει. Έλεγε? Έλεγε ότι το επίπεδο Champions είναι 5 επίπεδα πάνω από την Super League. Φαντάσου. Η Άρσεν. Λακαζέν λοιπόν, για να δούμε η ευκαιρία εδώ. Ο καλό γύρισμα. Το έκανε το 1-1 η Άρσεν. Πάρ' το 1-1. Τι έκανε ο Λακαζέν, ρε φίλε. Μισό γκολ του Λακαζέν, υποδειγματική κόντρα τη Άρσεν. Γκολ το έβαλε ο Λακαζέν. Το μισό είναι του Ομπαμεγιάνγκ. Αυτό είναι κάτι κούρσι. Ναι, και δύο μαύρα είναι, δεν ξεχωρίζει. Είναι εντυπωσιακό ο Ομπαμεγιάνγκ ότι πήρε την μπάλα για να βγει τα τέτοια. Πήγε λίγο πλάγια, είχε το μυαλό να τη σπάσει, να περιμένει και όχι μόνο δε σούταρε, είδε ότι έρχεται ο δεύτερο επιθετικό και πήγε στην μπάλα και ξεκινήσει. Ωραίο κόψιμο έκανε εκεί πέρα, μια χαρά, ωραία τρίμπλα. Υψηλή ποιότητα εδώ. Έχει ακόμα ψωμί το μάτ. 1-1 με το Λακαζέτ. Άρσεναλ Βαλένθια, γκολ γκολ από 18 βγήκε. Δεν και τον ουρανό, λε κίδρωσε να πούμε. Την πάσα ποιο την έκανε. Ωραία πάσα. Ωραία η κάθε. Ο Λακαζέτ την έκανε. Ο Λακαζέτ την έκανε τη split pass. Εδώ είναι τα λεφτά. Εδώ 9 στου 10 θετικού που έκανε ο Μπαμεγιάνγκ την πάσα θα σούταρε. Θα το έκανε. Ναι. Αλλά τον θα σούταρε και θα πήγαινε σε κανένα πόδι, σε κανένα τερματοφύλακα που ήρθε πάνω του. Πάμε. 1-1 λοιπόν για του κανονιάριδε. Που του αγαπάει λίγο η εκπομπή. Επειδή εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε Arsenal. Έτσι, αλλά ρε παιδί μου, μια συμπάθεια την έχουμε προ τα εκεί. Η καημένη τη Πρέμιερ. Δεν είναι καημένη, ρε φίλε. Είναι παραδοσιακό σωματείο τη Πρέμιερ χωρί να κατακτά συχνά πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά όλα τα κατακάτα, κατακάτα πανάξια, ρε φίλε. Όπως και άλλες ομάδες σε άλλες χώρες, Νίκο Βόδοπουλε. Πώς πέρασες την πρωτομαγιά σου, συνάδελφε? Χαλαρά, θα έλεγα. Δεν κινήθηκα προς παραλίες. Είναι η τρίτη σερή σεζόν που κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Στο βουνό, ναι. Προς τα Σκόπια. Εκεί σε ένα φιλικό σπίτι. Ναι. Να ξέρεις, είναι. Τον κύριο Γιώργο τον έχω αποθεώσει εκεί πέρα αρκετές φορές. Είναι ο ορισμός του retirement place. Δηλαδή. Εκεί που θα ήθελες με το που θα πάρεις σύνταξη, ωραία, να πεις τώρα εγώ ποτέ. Φεύγω από εδώ, okay. Ωραία, και πάω στο χωριό ρε φίλε, ναι. Ωραία, στο σπίτι μου, στον κήπο μου και όλα αυτά. Είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος, ο ορισμός όμως, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, είναι τρίτη χρονιά που πηγαίνουμε εκεί, είχαμε και καινούργιες προσθήκες φέτος, πολύ σημαντικές, κομβικές θα τις χαρακτήριζα, ναι. Έτσι, εννοώ καινούργιες προσθήκες φίλων, κατάλαβες, όχι ότι παντρεύτηκε ο ένας και είχε και δύο παιδιά και τέτοια. Όχι, όχι, έτσι. Ναι. Ήταν κομβικέ αυτέ οι προσθήκε. Είχε το κλασικό φαγητό, εντάξει, κρέατα, αμέατα και τέτοια. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Ωραία. Ναι. Απλά αποφεύγουμε τι παραλίε εμεί τέτοιε καταστάσει ποδομαγέ. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να βρίσκει πάρα πολύ κόσμο και γενικότερα να ταλαιπωρηθεί. Γιατί να πα στην παραλία ποδομαγέ. Πάρα πολλοί κόσμο το κάνει Νικοπαδόπουλο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό. Την 1η του Μάη πα και πιάνει το Μάη, κάνει στεφάνια, δηλαδή πα κάπου λίγο έτσι πιο ωριμά. Μετά την απεργία θε να πει. Μετά τι πορείε που συμμετέχει, ναι, οκ. Okay. Είχε πορεία πέρσι Θεσσαλονίκη. Πιστεύω δεν είχε άνθρωπο. Είδατε τίποτα. Είχε. Έκανε κάποιος. Το πάμε, έκανε. 100 ονόματα. Εντάξει. Okay. Και δεν είδα πουθενά τίποτα, γι' αυτό το λέω. Κάθε χρόνο έχει. Το ξέρω, φέτος δεν είδα κάτι όμως. Κουκουέ μουλού. Εντάξει. Τέσσερις είχε. Μπράβο, εντάξει. Okay. Κρατήσαμε ψηλά τον πύχη. Τέσσερις από 20 άτομα, 100. Ήσαν υπακοής. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε φίλε. Αυτή φταίνει που δουλεύει 8 ώρα, ρε φίλε. Βγήκατε η πρωτομαγιά είναι που δουλεύει 8 ώρα. Βγήκατε τώρα, ναι, και άλλαξε. Εγώ δουλεύω 8 ώρα. Είναι γνωστό δουλεύω 8 ώρα. Εσύ έχει επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει ωράρια. Ξέρω, δεν έχει ωράρια. Το ξέρω αυτό. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν με ενδιαφέρει. Και βγήκανε τώρα στον δρόμο και άλλαξε η κατάσταση.
Δεν έχει να κάνει με τον άλλαξη κατάσταση. Έχει να κάνει με το να αποτίσει το φόρο τιμή αυτού που πρέπει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Που μάτωσαν για να δουλεύει εσύ 8ωρο. Και έχασαν και τη ζωή του, Νίκο. Εντάξει. Για να δουλεύει 8ωρο. Επίσης, Χρήστο, για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, αν μπορείς, άναψε λίγο ρε φίλε το δεξιάρισμα ή τον έχουμε ανοιχτό. Ανοιχτό, έχουμε. Εγώ ζεσταίνομαι τόσο. Το κλιματιστικό πρέπει να ανοίξει. Το τηλεχειριστήριο είναι δίπλα σου. Τι ζούμε, ρε παιδιά, σοβαρά. Άνοιξε το, μπορείς να το κάνεις. Πιστεύω. Ήρθε το τέλος. Ανοίξε με κλιματιστικό. Ανοίγουμε κλιματιστικό. Καλό καλοκαίρι. Πόρε. Εντάξει, ο στούντιο είναι λίγο αποπνικτική κατάσταση γι' αυτό. Χθες το πρωί, γιατί μετά λίγο έκατσε είναι η αλήθεια. Με συννεφιά και. Μέχρι βερμούδα σήκωνε. Εγώ με βερμούδα ήμουν έξω. Αυτό σου λέω. Μέχρι βερμούδα σήκωνε. Βερμούδα κοντομάνικο. Μεγάλο καλοκαίρι θα ζήσουμε. Ωραία θα περάσουμε. Είμαστε στη φάση τώρα που αρχίζει να κάνει ζέστη. Θα κάνουμε το μαύρισμα του ταξιτζή. Εντάξει, γιατί... Εγώ κάτι κοκκινάδες πήρα από χθες, αλλά εντάξει, νορμάλ πράγματα. Όχι παραπάνω. Εντάξει, μέχρι να πάμε στην παραλία και να αρχίζουμε να κάνουμε τα μπάνια. Αυτό. Τέλειο Ιουλίο εκεί πέρα. Κάποιοι το έχουν κάνει ήδη βέβαια στη Χαλκιδική, γιατί άνοιξε και τα μαγαζιά και όλα και τα beach bar. Είχαν open. Έχω κάνει και εγώ την καγκουριά μία φορά. Αλλά είχε καλό καιρό και ήμουν πιτσιρίκο. Μπορώ να πω. Τώρα μεγαλώσαμε, Νίκο μου. Τρενταρίσαμε. Όχι, είχε ζέστη και πραγματικά δηλαδή ήταν η φάση για να βουτήξει. Δεν ήταν ότι. Ναι. Ήταν σε beach bar τέλος πάντων, ήταν καλή φάση. Με τις μπύρες, εκείνο το κλασικό μεταλλικό. Με τα παγάκια μέσα. Αυτά. Έτσι, όχι, όχι. Δεν νομίζω, ωραία, ήταν, τα χρόνια δεν νομίζω της να ήταν μπύρες. Νιώτης. Η Arsenal πάλι μπροστά. Για να δούμε λοιπόν το όνομα με Γιάνγκο. Όχι, να, δεν καλά έκανε πάσα πριν. Εδώ τώρα πήγε ο τελείω, δεν έστειλε στα περιστέρια την μπάλα. Μάλιστα. Το άλλο είναι 0-0, το Άιντραχτ Τσέλσι. Δεν θα είναι. Βάλε να δούμε λίγο Νίκο τι γίνεται. Στοιχηματική βραδιά είναι σήμερα, άντε. Europa League έχει. Μέση είδες χθες. Ναι, είδα. Με πήρε λίγο ύπνος από την αλήθεια. Άνοιξα τα μάτια μου. Φαντάζομαι πως γύρισε. Υπήρχε κούραση ρε φίλε όσο να είναι. Άνοιξα λίγο τα μάτια μου στο 2-0 που άκουσα τη φασαρία. Ναι. Και τα ξανάνοιξα στο 3-0 που άκουσα κάτι σιρίδες από αυτό που το μετέδιδε το παιχνίδι. Χρήστο Τυρακόπουλος πάλι. Όχι, όχι. Πώς και έτσι. Όχι, δεν ήταν ελληνική μετάδοση που το βλέπα. 1-0 η Άιντραχτ είναι σε 25. Δεν είναι η Άιντραχτ, ορίστε. Μάλιστα. Στο 23 το βάλε ο Γιώβιτς. Πάλι αυτό ο Γιώβιτς το βάλε. Πάλι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Και βλέπω μεγάλη αποθέωση για Μέση, Νίκο Παπαδόπουλε. Βέβαια, από τους φίλους του Λίβερπουλ δεν βλέπω και πολλή αποθέωση για Μέση. Βλέπω κάτι. Ήταν μια. Όχι, ήταν το φάουλ 5 μέτρα πίσω και την πήγε την μπάλα πιο μπροστά και όλα αυτά. Ρε, παιδιά, τώρα. Το σκορ είναι πλασματικό. Είναι πλασματικό, συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί δεν είναι για 3-0 το παιχνίδι. Γιατί η Λίβερπουλ είχε φάσει και μπορούσε. Ίσως να μην ήταν ούτε για ήττα τη Λίβερπουλ. Ενδεχομένως, ναι, όχι. Θα μπορούσε να είναι 1-1 το παιχνίδι. Ήταν ένα μάτς το οποίο ανάμεσα σε δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο, όχι προσπαθούν, παίζουν ποδόσφαιρο και θα κρινόταν σε λεπτομέρειες και στην ποιότητα. Και στην τύχη λίγο. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αν ο Σαλάχ το έβαζε εκεί πέρα και δεν την έβγαζε πάνω στη γραμμή με το κεφάλι, ναι. Μπορεί να μιλούσαμε για άλλο ζευγάρι αυτή τη στιγμή. Αλλά η πρόκριση έχει ήδη κρυθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Λες, δηλαδή, ότι έχει κρυθεί. Δεν μπορεί τώρα η Λίβρεπου να ελπίζει ότι θα κερδίσει. Γιατί ρε, φίλος, το Άνφιλντ είναι παίρνει κάτι φορά. Είναι η Μπαρσελόνα, Ρενικό. Δεν είναι τα άσπρα χώματα. Πρώτα απ' όλα η Μπαρσελόνα εκεί πέρα θα βάλει γκολ. Μπορεί και να μην βάλει, ρε φίλε. Θα βάλει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν μπορεί να παίξει κάτι φορά Άνφιλντ εκεί πέρα, κόπ και δεν συμμαζεύεται. Αυτό γίνεται με άλλες ομάδες. Αυτό γίνεται με άλλες ομάδες. Με την Μπαρσελόνα. Το πάω παράταση, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα δούμε με Μπαρσελόνα Άγιαξ στο τελικό. Α, έκλεισε και το άλλο ζευγάρι, το έχει τσεκάρει ήδη. Δεν νομίζω τώρα γιατί όταν να πάει με στην Ολλανδία. Καλά, 0-1 έχασε, ρε φίλε. Θα δεν το παλέψει. Όχι. Είναι δύο ομάδες αυτή που έχουν το momentum και έχουν το άστρο. Θα είναι δύο στο τελικό. Και μακάρι είναι ευχή νομίζω όλων των ποδοσφαιρόφιλων να το πάρει ο Άγιαξ. Γιατί? Γιατί ρε φίλε είναι ένα project το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, μια ομάδα με πολλά νέα παιδιά. Η Μπαρσελόνα έχει το πάρει χρόνια. Δεν σου λέω ποιος έχει το πάρει χρόνια, σου λέω ότι παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Η Μπαρσελόνα είναι η Μπαρσελόνα, εντάξει, που έχει τον Μέση, okay, και χωρίς τον Μέση δεν μπορεί σε μεγάλο βαθμό. Καλά, και η Αργεντινή έχει το Μέση, αλλά δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ναι, αλλά η Αργεντινή δεν έχει το Λουίς Σουάρες, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, γιατί λες έχει το Μέση και χωρίς τον Μέση δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων. 600 γκολ έχει βάλει. 600 γκολ. 600 γκολ. Μόνο. Τι λέτε. Εμείς σαλάνες 10 δεν έχουμε βάλει ακόμα. 600 γκολ. Έτσι είναι. Και ο Ρονάλντο 600 έχει. Και εσύ το διαβάζεις και το διαβάζεις αψήφιστα. Λες 600 γκολ μέσα. Α, έχει βάλει 600. Αν το σκεφτείς όμως. Ωραία. Και πεις τι 600 ρε παιδιά πλάκα κάνετε. Τι είναι τα 600 γκολ. Και εντωμεταξύ πηγαίνουν παράλληλα μαζί. Δηλαδή ο Ρονάλντο πριν λίγες μέρες έφτασε στα 600. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο νομίζω. Μέση τώρα τα έφτασε. Δηλαδή έχουν αυτοί οι δύο παίκτες. Πράγματα ρε παιδί μου καθημερινά. Έχουμε δει αυτούς δύο να βάζουν 1200 γκολ. Ο Ρονάλντο είναι 33. Και ο Μέση πιο μικρός. 31. 31. 31. Δηλαδή πες ο Μέση, αν είναι καλά, δεν έχει 35-36 χρόνια να παίξει. Τριετία την έχει. Έχει. Δεν φτάσει στα 1000. Για Arsenal. Ωρε φίλε. Μπήκε. Πάνε ρε βαρ. Λοιπόν, μέτρησε. 2-1 Λακαζέτ. Το γυρίζει η Arsenal. Όχι. Τι, το μέτρησε ρε φίλε. Το μέτρησε. 2-1 πάλι Λακαζέτ. Κεφαλιά αυτή τη φορά. Πάμε, Gunners και τέτοια. Come on, you Gunners! Πού είναι εδώ πέρα ο Ασλαμάς να πει και αυτά.
Μίλησε Goal Line Technology, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος και συνάδελφος Χρήστος Κιώσης. Καλά που έχουμε τον Χρήστο τον Μπέρκη μας ενημερώνει, γιατί καταλαβαίνεις με κάνα καβαδία εδώ πέρα. Εντάξει, πιάζει τηλέφωνο τώρα. Εντάξει, για εσάς δεν το συζητάμε. Οκ. Ακούσατε σε κάτι τέτοια, έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Ναι, αν παίζει Liverpool. Δίνει βάση. Λοιπόν, σέντρα έγινε από αριστερά. Όχι, καθαρά. Το offside δεν υπάρχει. Όχι, offside σίγουρα δεν υπάρχει. Έχει αμολύσει έναν μεγαλοπρεπέστατο ετό 4 ο σέντερ μπακ της Βαλένθια. Εδώ το δούμε καλύτερα. Περίμενε. Νομίζω ότι με γυμνό μάτι φαίνεται ότι έχει πάει πάνω. Πέρασε. Ναι, πέρασε. Δεν τίθεται θέμα να μην. Ναι. Του δονάει, Ναι. Το smartwatch αυτό τέλος πάντων. Που όταν η μπάλα περνάει τη γραμμή του. Πάρουμε κι εμείς. Έρχεται η ειδοποίηση τέλος πάντων. Ωραία, τα αγγλικά. Φίλε, καλά έργα αυτά τα smartwatch έχει βάλει ποτέ. Έχει δει. Έχει ένα σπίτι. Πρόσφατα βρέθηκα με έναν που είχε και μου έλεγε τι κάνει. Και τι είναι όντως, ρε παιδί μου, σκέψου ότι είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, ειδικά για σένα που είσαι επικά άρρωστος με το κινητό. Εντάξει. Έχεις πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή, εγώ... πρέπει να πας σε ψυχολόγο για το κινητό. Ναι. Άμα θα πας σε ψυχολόγο, θα το πει αμέσως αυτό. Το πρόβλημά σου και την. Ο Μιχάλης λέει να πιεις ένα τζούνιπερ για το κρύο. Πολύ ωραίο το τζούνιπερ. Είναι πάρα πολύ καλό κομωτινιώτικο τζιν. Κομωτινιώτικο. Ελληνικό. Τι? Ελληνικό. Κομωτινιώτικο τζιν. Μιχάλη, εγώ δεν πίνω τζιν, καλέ μου φίλε, το έχω κόψει. Πίνω μόνο βότκα πλέον. Βοτσκάρα, βέβαια. Ναι, με στημένο λεμόνι μαζί σου. Όχι, με στημένο λεμόνι δεν μπορώ, με ξυνίζει. Με λίγο τόνικ αυτό, τίποτα άλλο. Λίγο τόνικ. Ναι. Μάλιστα. Βότκα με τόνικ. Για βότκα με τόνικ. Σου λέω, παίξε λίγο μπάλα με το smartwatch. Εσύ ειδικά θα σου λύσει τα χέρια, να ξέρεις. Δηλαδή για το ένα λεπτό της ημέρας που έχεις το κινητό δεν το έχεις στο χέρι σου, γιατί το πεις στο ρολόι. Φοβερό, δεν είναι. Δεν θέλω να ναι, δεν είναι. Αντί τόσο... να ασχολείσαι 18 ώρες την ημέρα με το κινητό σου, θα ασχολείσαι. Δεν είμαι τόσο κολλημένος όσο θα. Όχι, δεν είσαι. Απλά τρέχει το ρεπορτάζ. Ναι, ξέρω. Ο Μοσχοβίτης τώρα το μεταξύ για να καταλάβετε κρίνει ότι εγώ είμαι κολλημένος με το κινητό επειδή το κρατάω την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Διαρκώς το κρατάς, όχι μόνο να κάνουμε εκπομπή. Κάποιος δεν το κρατάω διαρκώς, αλλά το κρατάω. Υπάρχει να πάρει κάποιος και να μην το σηκώσει γιατί το έχεις κάπου αφημένο. Θα. Ναι, έχει γίνει. Στο σπίτι. Μπορεί να με πάρω και να το έχω κάτω και να χτυπήσει, ας πούμε, και να μην το πάρω. Αποκλείεται να το κάνεις αυτό. Ναι. Αποκλείεται, το αποκλείω. Κοίτα, να σου πω κάτι, το κινητό λόγω δουλειάς είναι και ένα απόσπαστο κομμάτι. Ναι, ρε Νίκο, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Ναι, okay. Όταν βγαίνω, ας πούμε, προσπαθώ να το μειώσω και το έχω καταφέρει σημαντικά τους τελευταίους μήνες, όταν είμαι έξω να μην το κρατώ τόσο πολύ στα χέρια μου. Μάλιστα. Είναι νομίζω μια πρόοδος, αλλά και πάλι. Να, γκλίν ένα μήνυμα, να το ένα, να το άλλο, εντάξει, δεν γίνεται. Ναι, φτάνει γκλίν με τον γκλίν, λένε παιδιά, εκπομπή κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, έτσι. Έτσι, ναι. Δεν σου λέω μόνο για την εκπομπή, σου λέω γενικά. Ή ας πούμε, χαζέψει λίγο στο Instagram. Όταν πήγες να δεις Endgame, το είχες το κινητό. Στα θόρυβο και χωρίς ίντερνετ. Σέρεψε. Αλήθεια. Μα την Παναγία. Δεν πείθεις. Μα την Παναγία. Παναγία. Υπάρχει σινεμά. Στο σινεμά. Δεν το κρατάω. Στον σινεμά. Στο σινεμά. Στον κινηματόγραφο. Εντάξει. Και ήταν και 3 ώρες σκέψω. Αλλά εκεί είχα φαΐ το οποίο μου τραβούσε την προσοχή. 3 ώρες. Πήρα. Φίλε, τι ήταν αυτό να πούμε. Και popcorn πήρα και νάτσος πήραμε. Πήραμε πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Η στοίχημα, να πούμε, που έχει παίξει over έχει πληρωθεί ήδη. Και ήδη τα έχει βάλει στο λογαριασμό του, στο Arsenal Valencia, που είμαστε στο 29 με το 2-1. Η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Με την εφαρμογή μπορείτε να το έχετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, όπου και αν είστε, να έχετε το σερί τη στοίχημα το οποίο έχει επιστρέψει. Να έχετε επίσης και το καζίνο που επίσης σας δίνει πάρα πολλές επιλογές για παιχνίδι και στοιχηματισμό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, Μπάλαντερ. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. Arsenal Valencia 2-1 το γύρισε η Arsenal. Μετά τον γκολ των Νυχτερίδων. 1-0 παραμένει το Άιντραχτ Chelsea στην Φραγκφούρτη. Σπυριδούλα, εμπενές. Με τίποτα. Μαζί σου. Είναι λίγο σχαμένη. Θεωρώ λίγο. Δεν ξέρω αν ακούει και ο ραβωνιαστικός της κιόλας. Αλλά δεν με νοιάζει και στην τελική. Αλλά τη θεωρώ λίγο σχαμένη. Δηλαδή. Είναι η γκόμενα που τη βλέπει και εκνευρίζεσαι. Σε αυτό το ιατρό που είχαν πάει, ρε φίλε. Που έχουν πάει τώρα. Ναι. Εκεί στη Βουλιαγμένη. Ήταν να πάω και. Όχι, είχε sitting. Όχι, ήταν ένα τραπέζι που τελικά δεν υπήρχε. Όχι, υπήρχε και τελικά δεν πήγαμε, ρε φίλε. Και το χάσαμε. Άμα είναι Βουλιαγμένη, θα το ξέρει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Σίγουρα πηγαίνει Βουλιαγμένη. Σίγουρα πηγαίνει, έχει καταπληκτικό μπαρ αυτό το μαγαζί, να ξέρεις. Ναι. Που ουσιαστικά είναι σαν να πίνεις το ποτό σου και το κοκτέιλ σου πάνω στη θάλασσα και έχει φοβερό φαγητό. Αλλά είναι το φαγητό ξύλινο, σούσι και τέτοια. Εντάξει, οκ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ, να ξέρεις. Εκεί τη μέρα θα έτρωγα, αλλά τελικά δεν πήγαμε. Μάλιστα. Κακός προγραμματισμός. Okay. Όχι, δεν ήταν κακός προγραμματισμός. Ήταν περίεργο λίγο το μαγαζί. Και ήμασταν και μακριά και τα αφήσαμε. Έχει dress code. Είχε sitting. Το sitting. 2 ώρες. Αλήθεια!
Φιλικά, θε σοβαρό και τώρα που σέβεται τον εαυτό του, έχει sitting. Κάτσε από εδώ, θε εσύ εκεί πέρα να κάθεσαι. Δηλαδή, τι είναι ταβέρνα, είμαστε χάσα από ταβέρνα στην αρχή, αλλά δηλαδή να ράξει το πόδι πάνω. Α, φίλε, φέρε και μια ρετσίνα ακόμα για τον λογαριασμό. Στην αρχή. Κάτσε, ρε, φίλε, περίμενε. Μόνο δύο ώρες. Δύο ώρες, αυτό είναι. Τι λέω. Και προγραμματίζει τα reservations του με βάση το δύο ώρο αυτό. Δηλαδή, έχει ένα sitting 8-10 και ένα άλλο sitting 8-10. Βάλε ένα 3 ώρα. Τα περισσότερα μαγαζιά αυτά του, αυτού του τύπου. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, τι είμαι λαϊκή πόλη. Είμαστε λαϊκή. Θεσσαλονίκη έχει μαγαζιά μα sitting, φίλε. Δεν έχει τύχει να πάω ποτέ σε κανένα. Έχει μαγαζιά μα sitting. Δεν ξέρω κατά πόσο τηρούν και πολλοί. Εγώ δεθενείς δεν κάνω. Αλλά έχει και σαν κάποιο και κάποιο που πηγαίνουν σε τέτοια μαγαζιά και μεγαλοπιάνονται και ξαφνικά ξεχνάνε ότι είναι το χωριό και μου το παίζουν οι πρωτεβουσιάνοι και οι πρωτεβουσιάνες. Καλά, δεν σου είπε ρε φίλε μεγαλοπιάνες. Σου είπε να πας να δοκιμάσεις. Εντάξει, μια φορά. Το φαγητό πας, δεν πας για το αν θα κάνεις μία, μια φορά να δοκιμάσω. Okay. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς και σε αυτές που νομίζουν ξαφνικά ότι γεννήθηκαν στον Μπάκιγχαμ. Ενώ είναι από τον Προμαχώνα. Γιατί τι έχει δηλαδή τον Μπάκιγχαμ και τι έχει ο Προμαχώνας, δεν κατάλαβα. Εμείς Νίκο δεν κρίνουμε αγώνι με βάση την καταγωγή κανενός. Καλά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω τους δήθεν. Ναι. Okay. Αλλά μην ξέρεις το sitting, ρε φίλε. Δηλαδή σκέψου τώρα να πας εσύ στην. Τέλος πάντων, στην ηχή ταβέρνα στην Περαία εκεί πέρα, τη γνωστή με τα σουτζουκάκια και την μπριζόλα και να έρθει ο σερβιτόρος με το σερβιτορικό άσπρο που κάμισο και από μέσα το φανελάκι που μαζεύει τον υδρότα. Τη τσακωνική, όπως τη λέει ένας φίλος. Γιατί έτσι φορούσε ο τσάκωνας. Ωραία. Και να σου πούνε, ξέρω εγώ, πήγες 8 η ώρα και 9.30 ώρα να σου πούνε, κυρία μου, θα πρέπει να μαζέψουμε σιγά σιγά το τραπέζι. Καθότι. Έχω πάει σε τέτοιο μαγαζί στην Λευκοσία. Είχε sitting. Τρεις ώρες. Τρεις ώρες, οκ. Okay. Τρεις ώρες, δε φίλε, να σου πω λέω κάτι παραπάνω από τρεις ώρες δεν κάθεσαι συνήθως. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι. Είχε τρεις ώρες. Πολύ ωραία. Το date club, βέβαια. Ωραία μαγαζί. Ναι, είδες. Γιατί μου λες δηλαδή ότι μεγαλοπιάνει. Που ήταν ο άλλος από πάνω μας, να πούμε και. Εγώ πόσο. Δεν έχει πολλά χρόνια. Που ήταν ο άλλος από πάνω μας, άδειασε το ποτήρι με το νερό, μόνο στο χρόνο το γέμισε. Άδειασε έρχονταν. Από το μπελά μου. Τι γίνεται. Στην Κύπρο αυτά τα μαγαζιά, τα τέτοιου τύπου, mm-hmm. στη Λευκοσία ειδικά, που είναι και πρωτεύουσα, έχουν πολύ μεγάλη πέραση και πελατεία. Δεν δουλεύουν δηλαδή οι Κύπροι και κυρίως οι Λευκοσιανοί, δεν δουλεύουν τόσο πολύ την ταβέρνα. Υπάρχει και έχουν και καλές, okay, ναι, αλλά δουλεύουν περισσότερο τα άλλα τα μαγαζιά, είναι η αλήθεια. Ναι. Τα άλλα τα δουλεύουν στο σπίτι. Δηλαδή θα παραγγείλουν καμιά σεφταλιά, κανένα λαχματζούν να φάνε στο σπίτι. Κάνα φαλάφελ. Φαλάφελ δεν παραγγείλαμε ποτέ. Λαχματζούν, ναι. Ωραίο και το λαχματζούν. Ωραίο, δυνατό. Ναι. Καλό είναι. Ναι. Εντάξει. Το γιαουρτάκι του εκεί πέρα. Το ταχύνι. Εντάξει, φίλε. Στην Αθήνα, επειδή όμως καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάμε ούτε για Λευκοσία. Λευκοσία, πόσους κατοίκους έχει. Άμα εκεί που είχε καμιά 800, η Λευκοσία δεν θα έχει καμιά 300. Αυτό σου λέει. Η Αθήνα, επειδή έχει 5 εκατομμύρια όμως, έχει και πάρα πολλές επιλογές για φαγητό. Έτσι. Πραγματικά. Πάρα πολλές επιλογές. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι και κόσμος που μένει στην Αθήνα, πέρα από την περιοχή του, εκεί που μένει και το κέντρο, σε άλλες περιοχές σπανίως πάει. Έτσι. Και κόσμος που έχει γεννηθεί και στην Αθήνα κιόλας. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει πάει. Οι αποστάσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με εδώ πέρα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε περιοχή έχει δικές επιλογές. Και ειδικά στο κομμάτι του φαγητού πλέον που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Ειδικά στην Αθήνα γίνεται πανηγύρι. Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να γίνει ένα εστιατόριο. Κάθε μέρα. Το φαγητό είναι από τους πυρήνες της ανθρωπότητας. Αυτό λέω. Και γενικά έχουμε ανέβει αρκετά επίπεδα. Κάποιοι κατηγορούν για το φαγητό, αλλά εντάξει, είναι ο πυρήνας. Τι είναι κατηγορούν, Νίκο μου. Κάποιο μπορεί να σε πει κοιλιόδουλο. Τι κοιλιόδουλο, ρε φίλε, δηλαδή. Συγγνώμη, κάποιο που του αρέσει το φαγητό, δηλαδή τι πανεπιρνή κοιλιόδουλο. Δεν ξέρω, φίλε. Τέλος πάντων. Okay. Τα κρατάμε όλα αυτά. Φτάσαμε 40 στο Arsenal Valencia 2-1. Προηγήθηκε η Valencia νωρίς. Έγινε άμεσα το ανατροπέλι το γνωστό από την Arsenal με τα δύο γκολ του Λαγκάζε. Όντως είχε ωραία φανέλα, ναι. Παρότι το μπλε με το πορτοκαλί δεν κάθεται και πολύ ωραία στο μάτι. Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο το μπλε που φοράνε. Το σκούρο αυτό. Ξυρίσουμε μία. Ωραία είναι, ναι. Valencia μου δεν τι πρωτάθλημα έχει πάρει στην Ισπανία. Πριν πολλά χρόνια βέβαια, okay. Αλλά έχει πάρει. Στην οποία Βαλένθια ήταν ωραία και ο Έκτορ Κούπερ. Πολύ ωραία πόλη. Έχεις πάει η Βαλένθια? Όχι, δεν έχω πάει. Ακούστε καλύτερα όμως. Πολύ ωραία πόλη. Φίλοι, από εκεί κατάγεται ο Σαντιάγκο Καλατράβα. Α, το και όπως αντιλαμβάνεσαι, γενικότερα έχει φτιάξει διάφορα πράγματα εκεί. Μάλιστα. Και είναι και μια πόλη παραθαλάσσια. Για εκεί είμαστε. Πατατιά πέταξα. Παραθαλάσσια δεν είναι, ρε. Άνα, μπράβο. Όχι, ρε, ο Μανόλο.
Ποιος βαράει το τύπανο στο Μεστά για τόσα χρόνια. Το βαράει ακόμα. Δεν νομίζω. Ναι. Okay. Αλλά είναι πολύ ωραία πόλη. Αντί αν σε βγάλει προς τα εκεί ο δρόμος του Παπαδόπουλα κάποια στιγμή, του χρόνου θα παίζει Ευρώπη δηλαδή. Έτσι. Γιατί από εγώ θα πηγαίνω. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση να παίξει με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια νομίζω δεν προλαβαίνει Champions League. Δεν ξέρω τι πήγα μου έτσι κι αλλιώς. Τι. Νομίζω δεν προλαβαίνει Champions League στην Ισπανία. Europa League, πραγματικά. Πάλι Europa League νομίζω να βγαίνει. Άρης Βαλένθια. Γιατί πέμπτο-έκτη είναι κι αυτή. Κάντο όπως με τη Σαραγώσα. Ναι. Το κάστρο του Βικελίδη και τα γνωστά δάξα αυτά. Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει στην Ισπανία και τέτοια. Σε πρώτη φάση τα λέω εγώ. Σε πρώτη φάση. Δεν χρειάζεται να το είναι και πραγματικότητα. Είναι γνωστά. Σε πρώτη φάση ο Άρης πρέπει να περάσει δύο γύρους για να φτάσει στα playoff. Έλα ρε Νίκο τώρα σιγά θα παίξει τώρα πέρα με την. Τα Καϊρά, τα Αλμάτι και την Ζύπρου Κισινάου και δεν θα περάσει. Στον προδεύτερο γύρο, στον τρίτο γύρο θα σφίξουν λίγο τα πράγματα. Στα playoff μπορεί να σφίξει λίγο. Στα playoff θα σφίξει πολύ. Okay. Και βγάζει η κληροτίδα, άρισμα. Μετά, Manchester United, κρακ. Manchester United, ρε φίλε, δεν παίζει προκριματικό. Κατευθείαν όμιλο. Ναι. Εντάξει τότε. Πάλι καλά. Δεν παίζει προκριματικό. Άγιο είχαμε. Οι δύο ομάδες που είναι μόνο. Που είναι, οι δύο μοναδικές βασικά στον τρίτο προκριματικό του χρόνου είναι νομίζω η Μπράγκα και η Γκένκ. Δεν έχει άλλες για την ώρα. Mm-hmm. Και ένα ταξίδι, ρε φίλε, στην Γκένκ πέρα. Ή μια Μπράγκα. Πάμε βρούμε το Σίρτζο Κουσουζιζάν. Θα πάμε σε αυτό το περίφημο κελάρι. Θα υπάρχει ακόμα το κελάρι, θα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα υπάρχει, τι το έκανε. Ο Κωσίσαρο φίλε από την Κοίμπρα. Εντάξει, θα πάμε, θα το πούμε έλα εκεί. Ψηλά ήταν η Κοίμπρα, αν θυμάμαι καλά. Κοντά στο Πόρτο ήταν. Τότε που πήγες για δουλειά και εσύ, Νίκο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Είμαι σίγουρος, την πήγες για δουλειά. Έχω πολλά κενά που γίνονται ταξίδι, φίλε, να ξέρεις. Πολλά κενά. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, έχω τρομερό κενό από το που μέναμε. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε το ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι καθόλου. Μιλάμε για προβλήματα. Κενά μνήμη, ειλικρινά. Ναι. Μπράκα και Γκένγκ μόνο στο τηλεφωνικό, ναι. Γκένγκ γιατί την έχει, ρε φίλε. Στο δεύτερο είναι η Στρασμπούργκ, ο Άρης, η Άκη, ο Ατρόμητος και η Λέγκια Γκντάνσκ. Και η Φέγενορντ. Λέχια. Λέχια, yeah. Λέχια, εντάξει, Λέχια. Φέγενορντ. Φέγενορντ, όχι, είσαι βρώμα. Φέγενορντ, είμαστε βρώμα. Όχι, θα έχει κάτι φορά. Στον δεύτερο, βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχει νικητή ζευγαριού τον πρώτο που βλέπει εδώ πέρα τι έχει. Τώρα εκεί πέρα θα έχει τίποτα. Σεν Πάτριξ, Σάμρο Κρόβερ, εδώ Καϊράτ. Εντάξει. Έχει και την Όρκεπινγκ, εντάξει, οκ. Okay. Και στους ομίλους μπαίνει κατευθείαν, λέει, ο πέμπτος του Ισπανικού πρωταθλήματος. Λίγο τύχη θέλει, ρε. Λίγο τύχη θέλει. Ένα είναι ναι, παιδί μου, όταν θα έρθει το. Σοφαρίζει. Το γκρουπ, ας πούμε, στα. Με τον Πέδρο, 45. Στα playoff, εκεί στη τελευταία φάση που πιστεύω θα είσαι. Για να μην σου κάτσει, ρε φίλε, καμιά πολύ δυνατή. Σου κάτσει μια δυνατή που να είναι τέλος πάντων ψηλό στα μέτρα σου, ας πούμε, να μπορεί να είσαι ανταγωνιστικός όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Τώρα πόσο έχουμε σήμερα, 2 Μαΐου. 3,5 μήνες μετά μιλάμε τώρα. Εντάξει, οκ, okay, έχει ακόμα ψωμί. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε, κάτσε. Όπως σου λέει, μπορεί να έχουμε αποκλειστεί νωρίτερα. Τι είπα, ξύλο. Δεν ξέρεις. Να έρθει η Καϊρά Ταλμάτη και να πάρει κανένα. Να σου πω λίγο κάτι. Η εμπειρία λέει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα προκριματικά είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Πολύ, πολύ κατάσταση. Ναι. Γιατί θυμόμαστε τι έγινε με τη Σλάβεν Κοπρίβινιτς, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Και άμα πα με αέρα. Επειδή μιλάμε για αρχή τη σεζόν και ουσιαστικά. Πριν την αρχή τη σεζόν, μέσα στο καλοκαίρι, ναι. Δεν βάζει κανένα στο χέρι του τη φωτιά ότι θα είσαι όπως πρέπει. Και άμα πας με. Θέλει λίγο τύχη, ποιον ναι. Θα έρθει, ποιο θα σου πετύχει και όλα αυτά. Και το θέμα είναι να μην πας με υπεροψία. Γιατί άμα πάει ο Άρης τώρα με υπεροψία στο δεύτερο κομματικό, εντάξει, εμείς, ισχυρή κουλουπού και τέτοια, η Μαδρίτη κτλ. Πριν 8 χρόνια, και φάσκανε κατραπατιά, θέλει σεμνά και ταπεινά. Αυτό είναι σε πρώτη φάση το κλειδί. Για να μπορέσει να περάσει τον δεύτερο κομματικό. Γιατί δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εντάξει, ημίχρονο στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ, Τσέλσι. 1-1 ισοφάρισαν οι Λοδρέοι στους 45 με τον Πέδρο. Και είναι σημαντικό για τον Άρη να μην πέσει σε ομάδα τη οποία το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ήδη. Γιατί αυτή θα έχει καλύτερο ρυθμό από ό,τι θα έχει εσύ. Καλά, μην το λες αυτό όμως, γιατί οι Δανίες, οι Σουηδίες που ας το πούνε λίγο πιο ψηλά ποιοτικά από κάτι Φιλανδίες και Νορβηγίες και τέτοια. Ναι. Δεν νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε κάποιο φοβερό επίπεδο ποιοτικά οι ομάδες. Και να είναι καλό να αποφύγει ομάδες που δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό, όπως δεν θα έχει και εσύ, γιατί ο Άρης θα δώσει το πρώτο παιχνίδι τότε. Έτσι. Ναι, δεν νομίζω πάντως. Νομίζω ότι υπάρχει ποιοτική διαφορά πλέον με αυτές τις ομάδες. Τις περισσότερες, έτσι. Okay. Θυμάσαι μια πρώτη που είχε έρθει πριν 2-3 χρόνια και φύγει ένα τάλτρο με στουμπά, ξυγυρισμένο. Θυμάμαι και την Έστρεξου. Ναι, και η Έστρεξου τρεφίλ. Okay. Η Έστρεξου όμως ο Πάοκ ήταν στο κακό το χάλι. Δεν ήταν θέμα Έστρεξου. Η Έστρεξου ήταν μια νορμάλ ομάδα. Έκανε 5 πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ποιον έχει προπονητή τότε. Στανόγεβιτ, Αλεξάνδρα Στανόγεβιτ. Τα πρώτα και τα λεφτά του παιχνίδια. Σωστά.
Κατάλαβες. Ο Μπερέτα έχει προλάβει να παίξει κανένα μάτσο ή τον είχατε φάει πριν. Μην έχει παίξει παιχνίδι. Oh, τον κατάπιανε. Δεν είχε παίξει σε παιχνίδι. Τον Μπερέτα. Τον είχε να φάει στο μαχική διαταραχή του Πάμπλο Γκαρσία. Είχε φύγει από το φιλικό. Ναι. Μεταξύ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή προπονητών που εξαφανίστηκαν εν μία νυχτή και στον Άρη Ολίβα τότε, ας πούμε. Εντάξει, αυτός είχε προλάβει να παίξει ένα μάτσο, okay. Στον Πάκο Μπερέτα, ο Στανόγεβιτς. Υπάρχουν τέτοια ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο Ολίβα, ρε φίλε, δεν είχε κάτσει ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Με τον Πανιόνιο, 0-0 στην Πρεμιέρα. Ένα. Ναι. Δεν άντεξε παραπάνω. Και μετά έρχεται του Σκάρα. Σκάρα. Ναι, με μεγάλες επιτυχίες αυτό στο Παλμαρέ του. Με τον Άρη. Με τον... δηλαδή, τι παραπάνω πέτυχε το Σαμπάγια στο Ολίβα, ρε φίλε, που κάνασε ένα παιχνίδι. Σε έβαλε στου ομίλου του Europa League. Α, οκ. Okay. Οντούσαν. Με τη Σαραγώσα τότε. Άρη δίνω όσα αρκεί να. Το έπο τη Σαραγώσα. Ναι, εντάξει. Ήταν μια με Αθλητικό Μαδρίτη, ποιο ήταν προπονητή. Κούπερ. Α. Okay. Που έχει περάσει την Αύστρια στα play-off. Ναι. Με τον Καρχαρία τότε. Καρχαρία. Το Ρουίζ. Όχι Καρχαρία, ρε φίλε. Καρχαρία. Πεσκαντίτο. Πεσκαντίτο. Καρχαρία σημαίνει. Όχι, δεν σημαίνει Καρχαρία. Καρχαρία. Κάτι ένα μικρό ψαράκι ήταν, Νίκο. Πάτα Πεσκαντίτο να δούμε τι σου βγάζει εικόνα. Θα το πατήσει, ρε παιδιά, δηλαδή. Θα πατήσει, ρε παιδιά, θα σου βγάλει τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν είναι Καρχαρία. Μικρό ψαράκι ήταν, γιατί αυτό ήταν έτσι λίγο μικροκαμωμένο. Ναι. Μικρό ψαράκι. Μαρίδα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι. Ναι. Η πεσκάρα είναι ψαροχώρη, εδώ ο φίλος. Ο Χρήστος, γιατί και το πέσκα στα ιταλικά λέει σημαίνει ψάρι. Μάλιστα. Τι βρήκε, δε φίλε. Ψάχνω, θέλω να δω τώρα από περιέργεια του προπονητέ του πάω, γιατί είχαν περάσει κάτι απίστευτα πουλιά σε κάποια φάση. Καλά, απλά κάνει, εννοείται. Ρε. Και του δικού μου, οκ, okay, του θυμάμαι. Του δικού σου είναι που δεν ο θυμάμαι. Ο Μπερέτα, νομίζω ότι τότε που βρέθηκε εκείνο το διάστημα στον πάω, καμιά 40 μέρε. Μετά κάτι ξαναγύρισε, κάποια φάση στην Ιταλία έκανε κάτι χαζοσυμβόλαια, έκανα δύο μήνες, τρεις πάλι είναι σε μια ομάδα και μετά τέλος. Δεν δηλαδή, χάθηκε από το εγώ τον Ντούντορ τώρα δεν το θυμόμουν και είναι και πρόσφατος, έτσι 15. Δεν είναι φίλο, Σερία. Ναι. Αλλά δεν σας έκανε στον ΠΑΟΚ. Δεν σας έκανε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Περίεργη περίπτωση, φίλε. Ναι. Χουμπ Στέφενς, εντάξει. Okay. Οι δύο μοναδικοί αίτητες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι προπονητές. Ο ένας είναι πρώην και ο άλλος είναι μην. Λάζολο Μπόλον 11-12. Ωραία, φίλο, Λάζολο. Γιώργος Δόνης που τον φάγατε με τον Παύλο Γκαρσία 12-13, οκ. Okay. Καλός προπονητής. Αλλά τον φάγατε. Ο Μπερέτα το 10-11 περάσανε, ρε φίλε, 8 χρόνια, 9 χρόνια από τότε, μάλιστα. Φερνάντο Σάντος, εντάξει, οκ, okay, θρηλυκή διετία. 7-8 ήταν ο Τσαλάν που ξεκίνησε τη χρονιά και μετά ανέλαβε ο Φερνάντο με τις Αρδέλες γνωστές. Ναι, ναι. Ήλε Ντουμητρέσκου. Μεγάλη μορφή. Μόμτσι Λοβούκοτιτς. Αυτός είναι ένα τέτοιο πουλί. Ας πούμε για παράδειγμα. Όχι, δεν τα πουλί. Φίλε, πρώτα το πάγο σε περίεργη φάση. Αυτό είχε περάσει και από κάτι λεβαδιακού και τέτοια. Ο Ήλια Ντουμητρέσκου που πήγε ο Μήνος και του είπε speak. Ντούμι σεβασμό. Ναι, αυτή είναι εδώ την πόρτα. Το που ήρθε, φίλε, στο αεροδρόμιο το είπε Μίστερ Ιορδανέσκου. Μίστερ Ιορδανέσκου. Έφυγε στο αεροδρόμιο, Μίστερ Ιορδανέσκου. Ήλια Ντουμητρέσκου το κοιτάει έτσι. Αχ, θε μου. 4-5 Ρολφ Φρίνγκερ. Αυτό είναι τέτοια περίπτωση. Είχε ξεκινήσει σεζόν ο Άγγελο Ανσιάδη που ήταν από το 2002 βέβαια. Ντούσαν Μπάγεβιτς, οκ. Okay. Ο Άρη Χάν, βέβαια ο Άρη Χάν, έτσι. Ο Όλεγ Μπλαχίν που τον έφαγε. Ο Μπλαχίν είχε μείνει πολύ λίγο γιατί είχε φέτα 4. Είχε φέτα 4 από τον Άρη και γεια σα. Ο Αρχοντίδης είχε κάνει. Ο Μπέγκστον. Μπέγκστον, πώς λέγεται. Μετά πας πολύ πίσω, ρε φίλε. Ο Μπέλης, ο Σαράφης, πάλι ο Άρη Χάν, ο Μπλαχίν. Ο Λούπκο Πέτροβιτς, μάλιστα. Ναι. Ο Μπλάζεβιτς. Τώρα πίσω έχει πάει δεκαετία. 90. 90. Ρομπ Γιάκοπς, Ολλανδός. Ούτε που τον θυμάμαι. Ρίνους Ισραήλ. Τάις Λίμπρετς. Αυτό που του πουλήσετε πακέτο στον Ολυμπιακό μετά με τον Πεδέχτη. Τι να κάνουμε, φίλε. Είπαμε άλλα χρόνια τότε. Έτσι. Ο Παλτσερνάι. Παλτσερνάι. Ούγγρος. Βάλτερ Σκότσικ. Πρωταθληματικός επομένης. Χάιντς Χέρ. Γκιούλα Λόραντ, οκ. Ο Πίχατσεκ. Ο Μπίλι Μπίγκαμ. Άγγλος, 77 είναι αυτό. Καλά, εντάξει, τώρα έχουμε φύγει πάρα πολύ πίσω και έστω. Έχουν περάσει δηλαδή. Κάτι κανένα φίλο μα πάει 24. Κάτι κάνει. Τι ρε φίλε. Κάτι. Ξένοι προπονητέ του ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται κανένα φίλο με του ξένου προπονητέ. Μόνο με έναν ασχολείται ξένο προπονητή. Ρασβάν. Ρασβάν. 86% νίκε φέτο. Στο πρωτάθλημα, 80% στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μάλιστα.
80% παρακαλώ. Ο Αλέγκρι στην Γιουβέντους έχει 77. Ο Γουαρδιόλα. Πού, ο Γουαρδιόλα City έχει 76. Καλά, και με ποιου παίζουν. Μιλάω για πρωτάθλημα. Και με ποιου παίζουν οι Γιουβέντους. Ναι, έχουν παιχταράδε, έχει δίκιο. Με τον Ρονάλντο, με τον Αγκουέρο. Με αντιπάλου ενώ ποιου παίζουν. Α, με αντιπάλου που παίζουν. Ναι. Η Γιουβέντους έχει τρομερού αντιπάλου τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία, ειδικά. Έχει. Που έχει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εντάξει, έχει πολύ δυνατού αντιπάλου. Την Νάπολη, α πούμε. Ο Ζόραν Μιλίνκοβιτ τον Άρη. Πόρε, φίλε. Σωστά. Τη χρονιά που πέσαμε. Εκπληκτικό. Με Γιάννη Χατζηνικολάου στην αρχή. Άλλο εκείνο. Ο Λούκας Αλκαράθ, ωραίος. Θα λες για τη χρονιά που πέσαμε, θα λες ποια χρονιά. Τη ζωή 13-14. Εντάξει, αφού τι να κάνουμε. Μανουέλ Μασάδο. Κι αυτός καλός προπονητής. Ούτε που το θυμάμαι. Ναι, ναι. Ο Πρόμπερς, ο τρελός. Είχα δει την πρώτη προπόνηση από κοντά. Επειδή τότε δουλεύαμε στον Άρης FM και είχαμε αυτό το πρόνομο να παρακολουθούμε τις προπονήσεις που ήταν στο Βικελίδης. Ε, βέβαια. Θέλημα Θεού, για πες. Θέλημα δεν Θεού. Δεν ήταν δική σου το πρόνομο, ήταν θέλημα Θεού. Ναι. Ήταν εκπληκτικό στα μπινέλια και σαγκάζια. Δηλαδή, εγώ που τον έλεγα και αγωνόμουν. Ήταν εντελώς καθυστερημένος σαν προπονητής. Εντελώς καθυστερημένος. Δεν έμεινε πολύ άνθρωπος όμως. Δεν είχε μείνει πάρα πολύ. Είχε φύγει παραμονή Χριστουγέννων, το θυμάμαι. Και περίμενα εγώ, επειδή ήμουν στο ραδιόφωνο εκείνο το βράδυ και είχα ένα τηλεκοντρόλ για το story κάτω για την πόρτα, περίμενα επειδή δεν είχαν πάνω στην ΠΑΕ για το story τηλεκοντρόλ και περίμενα για να το ανοίξω εγώ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα ήταν η φάση. Και εγώ του άνοιξα και έφυγε. Εκπληκτικό. Κίκη Ερνάντεθ, Μπάγεβιτς, οκ, ο Λίβα, ο Σκόμπε. Πότε κάτσε ο Σκόμπε, δεν το θυμάμαι. Πατζιαράς, δεν είναι. Ο Σκόμπε πρέπει να είναι σε εκείνη τη χρονιά με το Φραντζέσκο και με αυτά στην Πολύχνη, κάτι τέτοια πρέπει να ήταν. Μπέρντ Κράους, βέβαια. Αυστριακός. Τι μου κάνει τώρα, αναδρομή τώρα με το κάθε ροποντήριο που έχει περάσει πλάκα μα. Ο Ανδρή Μισελ με τη γυναικάρα που είχε. Εντάξει, τι. Κάτσε. Ο Ανδρή Μισελ έφυγε από δίμηση σκύλου, ναι. Και μετά είχε αναλάβει ο Ρισάρ Ταρντί. Τέλος πάντων. Εντάξει, άλλα χρόνια. Είχε πολλούς Έλληνες προπονητές ο Άρης. Περισσότερους από ξένους από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Μετά ασχοληθούμε, ρε φίλε. Έχει τίποτα να ασχοληθεί με επικαιρότητα. Φίλε. Τελικό και πέρα λάθος έχω. Είναι και μέρες περίεργες. Θα δικάσω μετά τις 11, να ξέρεις. Θα δικάσω, με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ. Έβαλε γκολ. Κέρδισε όμως. Ναι. 8,5 ώρα παίζανε ο Πρίγκοβιτς. Έβαλε γκολ σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν κέρδισε η άλλη η Τιχάντ. Είχαμε. Βγάλαμε άκρη τελικά. Όχι, θα πούμε μετά τις 11. Δεν είναι οι άνθρωποι, είναι. Ο Πάοκ είναι αλήθεια αυτό που πήρε λίγο το μάτι μου, ότι πρότεινε να γίνει το τελικό στην Τούμπα. Όχι. Ο Πάοκ είπε, παιδιά, ότι κοιτάξτε να δείτε, μας φέρετε εδώ πέρα, παίζουμε στο άκρη γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο, υποτίθεται. Ναι. Ξαφνικά μας λέτε ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, αλλά δεν είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Ναι. Δεν είναι γίνει στο άκρη τελικός. Ναι. Σου λέω μετά τις 11 θα δικάσω, με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ, ακόμα και εμένα. Γενικά με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα, γιατί το έζησα σε άλλη κατάσταση. Ωραία, και πραγματικά είναι τραγικό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να γίνεται τελική χωρίς κόσμο κανονικό. Είναι λίγο τραγικό. Δεν γίνεται. Και το λέω εγώ που βρέθηκα σε ένα γήπεδο που δεν ήταν άδειο, είχε παιδάκια. Καλύτερα άδειο. Τα παιδάκια. Θα πω εγώ. Θα μου το κλείσουν. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τελική. Δηλαδή, γι' αυτό ζει ο κόσμος, για να δει την ομάδα του να σηκώνει μια κούπα. Όποια και αν είναι αυτή. Ωραία. Δεν γίνεται να λες θα γίνει και κλεισμένο, γιατί δεν εγγυούμε την ασφάλεια του αγώνα. Ναι. Πάρε τι σου αν δεν εγγύεις την ασφάλεια του αγώνα. Φύγε, πάρε σπίτι σου. Αυτό τι είναι, να πω. Αυτό είναι το τέτοιο, το intro. Μετά θα μπούμε στα. Ναι, με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ. Θα μπούμε και, στα και προσπαθώ να καταλάβω αν είναι κάτι το οποίο βγαίνει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων προωθείται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού ή το κάνει η αστυνομία και ο Υφυπουργός Αθλητισμού είναι θετικός. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Βρήκαμε ψωμί μέχρι τις 11. Ναι. Το non-paper του Ολυμπιακού στους reporter. Για το One Channel, το καινούργιο κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένα διθυραμβικό θέλουμε για το νέο κανάλι. Τρομερό θέμα. Λέει η συζήτηση για το One Channel άρχισε να φουντώνει στα δημοσιογραφικά στέκια της πρόσωπα για νέες ώρες όταν από το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, λέει, και θαυμαστικό σε παρένθεση, άρχισαν να φεύγουν τα πρώτα non-paper με αποδέκτη του reporter της ομάδας, το περιεχόμενο των οποίων αποκαλύπτει το SDNA. Καλησπέρα. Κάντε παρακαλώ ένα θέμα για το νέο κανάλι που άνοιξε. Ενθουσιασμό σαν την πρώτη εμφάνιση του Antv κτλ. Ένα ωραίο θεωρητικό με πληροφορίες κτλ. Και έχει και. Screenshot. Μάλλον μόνο Ολυμπιακό χαρίστο. Ναι, και αυτό ήθελα τώρα. Δηλαδή, οι άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, δεν δίνουν ας πούμε non-paper. Δεν μιλάνε, δεν είναι σε συνεννόηση η ΠΑΕ, τα γραφεία τύπου των ΠΑΕ με τους δημοσιογράφους, ας πούμε, για κάποια πράγματα. Όχι, δεν είναι. Τώρα αυτό. Είναι αλητεία. Δεν είναι αυτό ότι έχει σκληρού χαρακτήρα. Okay. Για μένα αυτό είναι αλητεία. Οκ, σιγά το θέμα. Αυτό είναι αλητεία. Να σου πω κάτι. Αν το κάνει για αυτού, κάνω για όλου. Βγάλε τα non-paper του Πάουξ τη φορά.
Δεν έχει ρεφρές κλεισότητα για τέτοια. Α, από τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν θυμάμαι ποτέ από τον ΠΑΟΚ να έχει έρθει. Έχει, αλλά τέλος πάντων. Ποτέ από τον ΠΑΟΚ να έχει έρθει κανένα διθυραμβικό για το Open Video. Στο λέω αυτό με σιγουριά. Εντάξει. Ωραία, δεν έχει γίνει ποτέ. Πες τα κάνουμε από μόνοι μας. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Τα κάνουμε από μόνοι μας. Οκ. Εντάξει. Μην λέμε τώρα δεν θέλουμε, οκ. Και φυσικά το φανταστικό πρόσωπο, έτσι. Ο συνάδελφος είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός, φίλε. Στο κομμάτι αυτό το κυβερνητικό παύλα παρασκηνιακό είναι πολύ καλός. Ο Λευτέρης. Μάλιστα. Ωραία. Θα σου πω στο διάλειμμα. Θα δικάσω και για το, δεν μπορώ να δικάσω δημοσίως. Εντάξει, ούτε εγώ. Εντάξει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε λεφτά από αυτό το μαγαζί που δεν ξέρει. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει αυτό το μαγαζί. Γενικά έχει να κάνει. Ναι. Γενικά. Ναι. Με το. Ότι εδώ πάνω είμαστε Ταλιμπάν. Κάτω ξέρεις. Κάτω είναι να είμαστε καλυμμένοι από παντού και τέτοια. Εδώ είμαστε Ταλιμπάν. Εδώ. Πώς το μεταφράζει το Ταλιμπάν. Θα σου πω. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε break. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Ημίχρονα έχουμε στο Europa League 2-1 η Arsenal την Βαλένθια, 1-1 το Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Chelsea. Σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημιχρόνια εκεί. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα να πούμε για αυτό το καραγκιοζιλίκι που γίνεται με τον τελικό κυπέλου Ελλάδος που είναι να γίνει στις 11 Μαΐου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στο ράτου. Τι γίνεται. Όλα καλά. Έχει γράψει την εφημερίδα σου, εντάξει. Μια κομμάτια. Γράφω. Είμαι σε μια διαδικασία. Πού τελειώνει. Δεν έχει κλείσει το φίλο, ρε φίλε. Αύριο το μεσημέρι. Μάλιστα. Αύριο το μεσημέρι. Και Σάββατο βγαίνει αργά, ρε φίλε. Κλείνει. Μην σου πω αύριο το απόγευμα. Μένουν πάντα κλασικά οι δικές μου σελίδες, 2-3 τελευταίες ανοιχτές. Μπράβο. Μπράβο. Το ρεπορτάζ, φίλε, τι να κάνουμε. Ναι. Περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό. Διάβασα μια ανακοίνωση τώρα που βγάλαν οι οργανωμένοι παδί του ΠΑΟΚ. Πολύ normal. Θα τη διαβάσω. Ναι, αξίζει. Ωραία. Γιατί δεν είναι ούτε κάτι το υβριστικό έχει και είναι ρε παιδί μου σαν να συζητάμε. Η αλήθεια δεν την έχει ακόμα. Θα μπορούσε στο ΠΑΟΚ 24. Καλή ανακοίνωση έχει βγάλει και original. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση, δεν ξέρω αν μπήκε ακόμα. Α, ωραία. Λοιπόν. Ωραία ανακοίνωση βγάλει και original. Θα την αναδιαβάσουμε και κοροϊδεύει τη φάση και λέει να γίνει το τελικό στη Βενεζουέλα. Αναγκαζόμαστε. Ναι, την είδα νωρίτερα. Αναγκαζόμαστε να συντάξουμε το παρόν κείμενο γιατί μέρα με τη μέρα γινόμαστε θεατές ενός θεάτρου του παραλόγου που απαρτίζεται το θίασο της κυβέρνησης. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, παιδιά, διαβάζει ανακοίνωση οπαδών του ΠΑΟΚ. Να τα ακούτε όλοι αυτό τώρα, έτσι. Η δημοσιογραφία σε κάποιες φάσεις της δεν έχει χρώματα. Αυτό σε φίλε μου, δεν θα λάβω. Λέω λίγο Παπαδόπουλο, την Κυριακή στο κήπεδο, εσύ. Γιατί διαβάζει, δεν θα λέω πολύ καλά και εδώ. Γιατί διαβάζει. Ποιο είναι ο Παπαδόπουλο, ρε. Συνέχισε. Λοιπόν, ο Παπαγκρίτης λέει το θέσιο της κυβέρνησης του Υπουργού Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας της ΕΠΟ των μέσων μαζικής αποχάβνωσης. Καλά σας λέει. Και τον ΠΑΕ. Φυσικά και αναφέρομαστε στο ενδεχόμενο να γίνει ο τελικός κυπέλλου χωρίς φιλάθλους. Εδώ καιρό διαβάζουμε δημοσίευμα του τύπου 50-50 να γίνει ο τελικός με κόσμο και η αστυνομία θέλει νατοϊκά σειρματοπλέγματα κτλ. Βαθιστόχα σας αναλύσει ότι η διεξαγωγή του τελικού χωρίς φιλάθλους βολεύει την κυβέρνηση, την ΕΠΟ και τη ΣΠΑΕ για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος, να μην γίνει Brexit και να μην τιμωρηθούν αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα. Η αστυνομία λέει ότι μπορεί να εγγυηθεί την καταστολή και όχι την πρόληψη των επεισοδίων. Δηλαδή λένε ότι μπορεί να μας πνίξουν τα δακρυγόνα και στις βόμβες κροδουλάμψης, να μας προβολήσουν με πλαστικές σφαίρες και να μας ξυλοφορτώσουν εάν γίνουν επεισόδια. Αλλά δεν μπορούν να συνοδεύσουν 200 λεωφορεία σε ομάδες των 10 από τα Μάλγαρα μέχρι το ΆΚΑ. Δεν μπορούν στους παράδρομους της Εθνικής Οδού να κινούνται μηχανές της ομάδας Δίας και σε αερογέφυρες να τοποθετηθεί από ένα περιπολικό. Επίσης, μας λένε ότι είναι ανίκανοι να προβούν σε σωματικό έλεγχο όσων εισέρχονται στο ασφαλέστερο γήπεδο της Ελλάδας, στο ασφαλέστερο σε εισαγωγικά. Θα τους πιστεύαμε αν δεν είχαμε ταξιδέψει δεκάδες φορές στο παρελθόν όπου έπαιζε ο ΠΑΟΚ και δεν συνέβη το παραμικρό. Στον Βόλο, δικιά μου παρένθεση, συνέβη. Θα διαβάσει και τον Βόλο παρακάτω τι έγινε. Ναι. Γεγονός είναι ότι όταν η αστυνομία θέλει, δεν ανοίγει η ρουθούνη, ενώ όταν δεν θέλει, η κατάσταση ξεφεύγει. Όπως ξέφυγε στο τελικό του Βόλου, παρένθεση, τον οποίο έχουν το θράσο να χρησιμοποιούν ως παράδειγμα, όπου η αστυνομία άφησε και μένα φύλαχτη την πεζογέφυρα. Και εδώ έχουν δίκιο. Που συνέδεται τα πέταλα του γηπέδου, παρόλο που στα μέτρα τάξη υπήρχε διαβεβαίωση ότι θα υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ. Ο μόνος λόγος που δεν υπήρξαν θύματα εκείνη την ημέρα οφείλεται στο fair play αυτό που ανέβηκαν σε πεζογέφυρα. Και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Σε κάποια φάση κουράστηκαν τα παιδιά. Μία ώρα πλακώνονταν. Δεν είχαν το κουράγιο. Οι εικόνες ήταν ντροπή. Οι εικόνες ήταν ντροπή, αλλά ακούστε λέει ότι δεν θα θύματα και δεν σταματήσαμε εμείς μόνοι μας. Είπαμε, παιδιά, τέλος. Time out.
Η ΕΠΟ λέει ότι φοβάται τον Brexit. Εδώ και δεκαετίες ο χώρος του ποδοσφαίρου έχει μετατραπεί σε πεδίο δράση του οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο κυριαρχούν διεφθαρμένοι πολιτικοί, βαρώνει των ναρκωτικών, ελαφρέμπορ, καυσίμων. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τσιγάρων εδώ πέρα. Εθνικοί προμηθευτές. Είσαι βλαμμένος. Νονί της νύχτας, ελαχαβαλέ κάνω και κάθε είδους κατακάθη του υποκόσμου. Ο όρος ελληνικό ποδόσφαιρο έχει καταντήσει συνώνυμο της παράνοιας και της διαπλοκής. Οι εκθέσεις για χειραγωγημένους αγώνες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας και οι υποθέσεις που φτάνουν στη δικαιοσύνη καταλήγουν να ξεπλένουν τους κατηγορουμένους. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο καθένας διαπιστώνεται για τον Brexit που φοβάστε, ο τελευταίος που θα φταίει θα είναι η συμπεριφορά του φιλάθλου. Η κυβέρνηση δεν θέλει τους φιλάθλους γιατί ο φόβος για επεισόδια είναι μεγάλος. Μας λέει δηλαδή ότι όλα τα αθλητικά νομοσχέδια που ψήφισαν και εφάρμοσαν μέχρι τώρα είναι άχρηστα. Ακριβώς. Ομολογούν ότι η δική μεταχείριση των οπαδών με ρατσιστικά και εκδικητικά μέτρα, ιδιώνυμο και παρόν, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων με ονομαστικά εισιτήρια, η τοποθέτηση καμερών και πανάκριβων συστημάτων παρακολούθησης, τα τουρνικέ, η ίδρυση του τμήματος αθλητικής βίας κτλ. Είναι όλα αποτελεσματικά και κακώς πλήρωσε γι' αυτά. Θα το πω! Δεν είναι τέτοιο. Είναι μια συνηθισμένη ελληνική λέξη και κακώς πλήρωσε γι' αυτά ο μαλάκας ο φορολογούμενος. Okay. Μετά από όλα αυτά, έχουν το θράσος να ζητάνε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές για να διαχειριστούν το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, στη στιγμή που δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Κλείνοντας, η θέση μας είναι παρακάτω. Εάν δεν μπορείτε να διοργανώσετε τον τελικό κυπέλλο με κόσμο, μην το διοργανώσετε καθόλου. Στο τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε πως θα επικρατήσει η λογική και το ασπρόμαυρο τσουνάμι θα κατηφορήσει για άλλη μια φορά, προκειμένου το Double φέτος να πανηγυριστεί για άλλη μια φορά εκεί που το αρμόζει, συνέδρα σας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με τα τιμής σύνδεσμη φίλων ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν έχουν άδικο πουθενά. Να διαβάσω και τη σε αυτά που αναφέρουν. Να διαβάσω και τη ΣΑΕ γιατί είναι το δίκαιο. Τη ΣΑΕ είναι λίγο μεγάλη, είναι ωραία. Και η εκπομπή είναι 50-50. Το original είναι 21. Λίγο πιο ηρωνική. Αλλά και αυτοί επί τη ουσία δεν έχουν άδικο. Παρότι ρε παιδί μου είναι λίγο πιο. Είναι λίγο άλλο το ύφος. Δεν είναι τόσο. Είναι λίγο ηρωνικό. Αλλά και αυτοί έχουν δίκιο. Οι συγκεκριμένοι. Σε αυτά που λένε. Και μάλιστα κάνουν και πρόταση να γίνουν τελικώ. Έχουν και το γήπεδο εκεί πέρα, το εθνικό στάδιο τη Βενεζουέλα. Original 21, να γίνω τελικό σε Βενεζουέλα. Και αναφέρει, 9 μέρες πριν την εξορική του υλικού του κυπέλου Ελλάδος, όντως είμαστε 9 μέρες. Και ακόμα δεν έχει βρεθεί την πολιτεία και την αστυνομία μια λύση για την ασφαλή διεξαγωγή του τελευταίου. Η Original 21 με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης έχει τη λύση. Μου θυμίζει λίγο εισαγωγή του Αμάν Τελεσόπινγκ αυτό. Τέλος πάντων. Προτείνουμε λοιπόν στον Υφυπουργό και στους αρμοδίους φορείς τα εξής. Ο τελικός πρέπει να είναι γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ταυτοχρόνως και ύμνος για την παγκόσμια ειρήνη. Τι πιο όμορφο λοιπόν το μάσα διεξαχθεί στο. Πολυντεπορτίβο. Καλά λένε. Κατσαμάι. Ναι. Ένα στάδιο χωρητικότητας 41.580 θεατών στην πόλη Πουέρτο Ορτάς της Βενεζουέλας. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα πάρουν το θετικό πέταλο που η Βενεζουέλα συνορεύει με την Κολομβία για ευνόητους λόγους, ενώ αυτοί του ΜΠΑΟΚ, το ανατολικό που η χώρα συνορεύει με τη ζούγκλα της Γουιάννα, ξανά για ευνόητους λόγους. Το τρόπιο. Κάνει και καζούρα, οκ. Okay. Αυτό σου λένε. Είναι πιο ειρωνικό, αλλά το... επί της ουσίας δεν έχει άδικο. Να σου πω κάτι και θα συνεχίσω την ανακοίνωση. Οι οπαδοί των ομάδων εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορεί να πλακώνονται, να πηγαίνει ο ένας στον σύνδεσμο του άλλου, οκ, okay, να κλείνει ραντεβού κτλ. Αλλά όσον αφορά τέτοια θέματα, ταυτίζονται. Μα για εκτός από αυτό, ρε φίλε. Όλοι! Ωραία. Και οι Αριανοί και οι Παοξίδες και τα λοιπά. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, παιδιά, δεν ήμουν ποτέ σε κανένα σύνδεσμο. Ναι. Ωραία. Δεν έχω πάει ποτέ σε θύρα οργανωμένων. Ούτε δεν έχω πάει ποτέ εκδρομή με οργανωμένους. Ναι. Δεν έχω φίλους οργανωμένους. Ναι. Ωραία. Αλλά όλο αυτό το πράγμα με τρελαίνει. Όταν τσουβαλιάζουμε πράγματα, ναι, γενικά, κατάλαβες, ναι. Δηλαδή, στο Βόλο έγιναν αυτά. Κατάλαβες. Περίμενε, μην πλατιάσεις για να την ολοκληρώσω. Θα δικάσω μετά, συνέχισε. Θα δικάσεις μετά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απλά αυτό το που ήθελα να πω και να κλείσω την παρένθεση είναι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, ρε παιδί, αν ήταν οι οπαδοί του Άρη, του Παναθηναϊκού, τα ίδια θα λέγανε. Και θα είχαν και δίκιο πάλι. Για να το πάω στο γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, ναι, Κουλουπού. Το τρόπο θα κάνει την εμφάνισή του συνοδευόμενο από το θωρακισμένα άρματα μάχης, ενώ πλήθος κόσμου προσκύμενο στην αντιπολίτευση θα το ρένει με άνθη. Οι ομάδες δεν θα μπουν μέσα από τη συνοδεία μικρών παιδιών, αλλά ο Μάνταλος θα κρατάει από το χεράκι τον Νικολάς Μαδούρο και ο Μάντος τον Χουάν Γκουαϊδό, ενώ ο διαιτητής Αντώνιο Γκουτιέρες ως γραμματέας του ΟΗΕ. Θα παραδώσει επόπτες γραμμών λευκά σημάκια και συμβολικά θα αφαιθεί στους ουρανούς Λατινικής Αμερικής ένα περιστέρι ως γνωστό ειρηνευτικό σύμβολο. Η στιγμή αυτή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων ως μια στιγμή ειρήνης και αγάπης που μόνο η ΕΠΟ και ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας θα μπορούσαν να προσφέρουν. Να σπάρουν αυτή ολόκληρη τη δόξα. Χαλάλι. Για βάρο ούτε λόγος, εξάλλου σε μια τέτοια γιορτή δεν έχει θέση αμφισβήτηση. Τελειώνοντας το μάτσι, η νικήτρια ομάδα, δηλαδή η ΑΕΚ, θα πετάξει με τύση τσάρτερ κατευθείαν για την Ελλάδα με έξοδα του Ιβάν. Βεβαίως. Που είναι και large τύπος. Μόλις το αεροσκάφος πιάσει έδαφος, την αποστολή θα την αποδεχθεί μαζί με το κύπελο αυτό το καμάρι της κυβέρνησης, σε παρένθεση ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ποιος άλλος δε, συντροφιά με τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ, υποδέχοντάς την με τιμές αρχικού κράτους σαν το Άγιο Φως.
Μετά από αυτά τα ευκολάκια τη πρότασή μα, πάμε τώρα στο δύσκολο κομμάτι τη όλη διαδικασία. Καθώ η πομπή πρέπει να μεταφερθεί από το αεροδρόμιο στη Νέα Φιλαδέλφια και η ελληνική αστυνομία δεν θα μπορεί να κλείσει του δρόμου ώστε να μεταφερθούν οι κυπελούχοι με ασφάλεια. Δεν μπορούν να πάρουν τέτοια ευθύνη τα καμάρια των γνωστών ταχυφαγίων. Καλό. Η Original 21 επαγρυπνεί και έχει και εδώ τη λύση. Μάλιστα πάλι με έξοδο του Ιβάν βεβαίω. Θα νοικιάσουμε την αστυνομία της Ινδίας, η οποία είναι πολύ πιο έμπειρη στην κίνηση από τα δικά μας τα στροπελέκια. Έτσι λοιπόν το κύπελο θα μεταβεί με ασφάλεια στη θέση του. Ο Ιβάν θα γλιτώσει 16 σπίτια, ο Πρωθυπουργός θα καφιέται για έναν εκπληκτικό αγώνα και θα το βάλει στην προεκλογική του ατζέντα. Ο Υπουργός θα αποκτήσει ένα καινούριο φίλο, σε παρένθεση Σεραφείμ, και η ελληνική αστυνομία θα βγει πιο έμπειρη από όλα αυτά με τη βοήθεια των ειδών συναδέλφων του. Ιστερόγραφο 1. Δεν τρέφουμε αυταπάτες και είμαι σίγουρο ότι πιο εύκολα θα πραγματοθούν τα παραπάνω παρά ένα τελικό με κόσμο. Άχρηστοι άνθρωποι, με κεφαλαία. Ιστερόγραφο 2. Ευαίσθητη κύριε τη κυβέρνηση που μάχεστε για την ασφάλεια τέλεση του τελικού, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά τα επεισόδια που έλαβα χώρα μεταξύ παρατάξεων στι πρόσφατε φοιτητικέ εκλογέ, θα προχωρήσετε και στη λήψη αντίστοιχη απόφαση ώστε εν ώψη των δημοτικών περιφερειακών εκλογών οι προεκλογικέ ομιλίε υποψηφίων να πραγματοποιηθούν δίχω την παρουσία πολιτών. Ιστερόγραφο 3. Για όλα φυσικά αυτά είναι οργανωμένοι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Έχουν άδικο. Και η μεν και η δε. Σου λέω ότι ορίζει να είναι ρε παιδί μου πιο. Ναι, ναι, ναι. Ηρωνική. Okay. Okay. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει άδικο. Ούτε ο ένας έχει άδικο, το άλλος. Έχουν δίκιο και οι δύο. Και αυτό που σου έλεγα πριν, και σ' άφησα να τελειώσει και την ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ, είναι ότι εγώ γενικά δεν μπορώ το τσουβάλιασμα σε όλα τα στάδια. Ωραία, δηλαδή. Αλήθεια, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Όλοι. Δηλαδή, εγώ είμαι Άρμ και εσύ. Εντάξει, γιατί ξέρω εγώ, κάποιος τηλεόραση είναι έτσι. Ναι. Ωραία. Το ίδιο γίνεται και με τους οργανωμένους. Ωραία, και τους οπαδούς. Okay, δεν είναι τα καλύτερα παιδιά. Εντάξει. Φυσικά και δεν είναι. Ναι, εννοώ ότι έχουν μέσα στο κίνημά τους, υπάρχουν και περίεργοι. Okay, αλλά οι περίεργοι δεν είναι όλοι. Κάποιοι κύκλοι. Έτσι, αν δηλαδή οι οργανωμένοι είναι 5.000 άτομα, δεν είναι 5.000 περίεργοι. Ναι, όντως. Και επίσης, αν μαζευτούμε 5.000 άτομα γενικότερα, θα έχουμε και 10 περίεργους 15-20%. Έτσι. Η ουσία, και αυτό το οποίο αναφέραμε και την περασμένη Τρίτη, και συγγνώμη που σε διακόπτω το τύριο του λόγου, θες να δικάσεις και θα σε αφήσω, είναι αυτό που λέγαμε την περασμένη Τρίτη. Δεν γίνεται να δεξεχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και δει ένας τελικός χωρίς κόσμο. Είναι αστείο. Μην έχεις 25 στον καθένα, οκ. Okay. Έχει 15. Ρε φίλε, περίμενε λίγο, περίμενε. Γιατί να μην έχει 25, δεν κατάλαβα. Αν το πρόβλημά του είναι τόσο πολύ. Που τελείωσε ο τελικός, ωραία, και δεν είχε γίνει τίποτα στο ΑΚΑ, ωραία. Μου είπαν όλοι με πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία. Και του χρόνου στο ΆΚΑ γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Ωραία. Και τώρα μου λες ότι δεν είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Το ΆΚΑ έχει θέματα μεταξύ με την κερκίδα την πάνω, το διάζωμα, σε κάποια διαζώματα, σε κάποιες στήρες. Έχει θέμα στατικότητας. Ωραία. Και αποφασίζεις, μάλλον τώρα, 10 μέρες πριν το τελικό, στο ΆΚΑ, αποφασίζεις να μου πεις ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια. Καταρχάς, εμένα μου γυρνάει το μάτι, δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια. Αυτό δεν υπάρχει. Μου γυρνάει το μάτι. Εμένα προσωπικά. Βαριέμαι να εγγυηθώ για την ασφάλεια. Ναι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αν δεν μπορεί να εγγυηθεί λοιπόν, φίλε μου, την ασφάλεια, παρετήσου. Πάνε στο σπίτι σου. Ωραία. Να αναλάβει κάποιο άλλο ο οποίο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια γιατί για αυτό πληρώνεται. Ωραία. Πληρώνεται από μένα και από σένα και από όλου για να εγγυάται την ασφάλεια. Ή τέλο πάντων να κάνει ό,τι μπορεί για την ασφάλεια. Όταν ο ίδιο μου λέει. Δεν εγγυούμε την ασφάλεια, σαν να μου λέει: παιδιά, είμαι άχρηστος, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Ωραία. Και πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι σαν να έρχεται τώρα για να το θέσουμε ένα πιο απλό παράδειγμα που είναι πιο κοντά σε εμάς, αλλά θα το καταλάβετε και πάλι έτσι. Είναι σαν να έρχεται τώρα, ας πούμε, ο Χρήσανδος σε μένα ή ο Σταύρος στον Νίκο και να μας λέει: ας πούμε, γράψτε ένα άρθρο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γράψω. Τι δεν μπορώ, αφού αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν μπορώ να γράψω άρθρο. Δεν έχω τη δυνατότητα. Αυτή δεν είναι η δουλειά σου, να γράφει, δεν είναι η δουλειά σου, δημοσιογράφος δεν είσαι. Πόσες φορές. Έχουμε διαβάσει αυτή την μνημειώδη παπαριά που λέει δεν εγγυούμε την ασφάλεια του αγώνα. Η αστυνομία, έτσι. Ναι. Πόσες φορές το έχουμε διαβάσει, σε διάφορα παιχνίδια. Είναι εκπληκτικό. Έτσι. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και μετά πάμε στη λογική να μην έχει κόσμο. Ρε παιδιά, αν είναι να μην έχει κόσμο, καλά το λένε οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ, ας μην γίνει καθόλου. Δηλαδή, για ποιον γίνεται ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Τι έλεγα την Τρίτη. Τι έλεγε στην Κοντιτρίτη. Ακούγανε οργανωμένοι του ΠΑΟΚ τον Παλαντέρ. Έτσι, μπράβο. Το έλεγα ότι αν είναι έτσι, α συνοηθούν ο ΠΑΟΚ και οι Άκοι, α πούνε. Δεν γίνεται το τελικό. Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν παίζουμε. Σα ευχαριστώ, παιδιά. Και κλεισμένο των θυρών. Τι είχε κλεισμένο των θυρών. Καταρχά, σε ποιο κανονικό πρωτάθλημα έχει δει εσύ, ωραία, όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται παιχνίδια κλεισμένων των θυρών. Είναι το μεγαλύτερο ξενέρο, με μεγαλύτερα ιδία. Μόνο με κάποιε εξαιρέσει, οκ. Ακόμα και σε. Και στα καλά πρωταθλήματα και σε κάτι Ιταλίες και σε κάτι τέτοια που γίνονται τα οποιαδήποτε θέματα, ακόμα και η UEFA, κλείνει
θύρες, αν το έχεις δει. Δεν κλείνει όλο το γήπεδο. Ναι. Ωραία. Και σου λέω στην προκειμένη, δεν έχει γίνει κάτι για να, μην, για να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι το κλίμα τεταμένο και δεν ξέρω εγώ τι τις προηγούμενες μέρες. Ωραία. Και για όσους που το πρόσχημα του Βόλου, ωραία, στο Βόλο δεν βρέθηκαν μόνοι τους αυτοί που βρέθηκαν πάνω στην πεζογέφυρα. Εκείνη, τι ήταν η. Δεν θυμάμαι πάνω από το γήπεδο. Ναι. Έτσι, εκεί θα έπρεπε να φυλάσσεται και δεν φυλασσόταν. Ποιος θέλει λοιπόν, αυτός που δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια πάλι. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι η όλη στάση κάθε φορά είναι. Είναι τραγική η όλη κουβέντα. Και είναι τραγικό ότι αυτή η κουβέντα γίνεται 9 μέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία που είναι να γίνει ο τελικός. Και τη Δευτέρα θα μαζευτούν πάλι για να δουν τι θα κάνουν. 5 μέρες πριν το τελικό. Και την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί. Εντάξει, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή δεν είναι. Ειλικρινά στο δικό μου το μυαλό φαίνεται τρομερά γελίο το όλο σκηνικό. Και επίσης δεν ξέρω. Πού απευθύνονται, δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού απευθύνονται, ας πούμε σε ποιον. Στη μάνα μου που θα κάνει να δει τις ειδήσεις και θα πει αχ, δέστε εσύ πάλι, πλακώθηκαν οι οπαδοί. Είδες τι έκανε, οι παοξίδες τα σπάσανε. Ναι. Αυτή είναι η μειοψηφία, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Ωραία. Και επίσης είναι αυτό που λέει και ανακοίνωσε τον φίλο του ΠΑΟΚ, ότι η αστυνομία άμα θέλει δεν αφήνει να γίνει τίποτε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άμα θέλει δεν αφήνει και δεν γίνεται τίποτα. Πέρσι το ΑΚ δεν έγινε τίποτα. Έγινε κάτι πέρσι? Όχι. Όταν κατέβηκαν 80.000 φίλοι του Άρη στο ΑΕΣ Παναθηναϊκός έγινε τίποτα? 30.000, όχι τίποτα. Αυτό σου λέω. Άμα θέλεις λοιπόν δεν γίνεται τίποτα. Άμα θέλεις γίνονται πολλά. Όπως το Βόλο, για παράδειγμα. Οι κακοί οπαδοί. Κακοί οπαδοί, ναι, πλακώνονταν μία ώρα. Βγήκαν μαχαίρια, ξύλο. Τι τρελή στο πανηγύρι έγινε. Αν είχε εκεί πέρα τις δημιουργίες που έπρεπε, θα γίνονταν τίποτα? Όχι. Απόλυτος τίποτα. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Και τώρα, όχι. Επίσης, οι άλλοι τώρα, γιατί πάμε μετά στο τι λέει ο καθένας. Μετά έρχεται το ΠΑΟΚ και λέει ότι αν είναι παιδιά να μην είναι το ασφαλέστερο γήπεδο, να γίνει σε άλλη έδρα. Ωραία. Αμέσως βιάζει μια διαδρομή ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει μια άλλη διαδρομή. Δεν μπορεί να γίνει άλλη έδρα γιατί θα χρησιμοποιηθεί το ΒΑΡ πρώτη φορά και είναι μόνο για το ΆΚΑ. Το ΒΑΡ. Μεγάλη φυρή για την Άρσεναλ. Ωραία. Η ΆΚ μετά λέει ότι να μην γίνει άλλη έδρα. Και θα ξεκινήσει τώρα αυτό το γαϊτανάκι επίσης παπαριάς, να το πω έτσι. Ωραία. Του τι λέει ο καθένας, όχι αυτό βγάζει ΕΠΟ, αυτό βγάζει η FIFA. Η FIFA είπε ότι θέλουμε να γίνει τελικός με κόσμο. Η ΕΠΟ λέει ότι θέλει να γίνει ο τελικός με κόσμο. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι θέλει να γίνει ο τελικός με κόσμο. Η ΑΕΚ θέλει να γίνει ο τελικός με κόσμο. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και αυτός ο οποίος έχει βοηθητικό ρόλο στο να γίνει ο τελικός με κόσμο, η αστυνομία, αποφασίζει και λέει: δεν εγγυώμαι την ασφάλεια να γίνει χωρίς κόσμο. Εντάξει. Και προσπαθώ να καταλάβω, Βασιλιάδη, όλο αυτό, αν ο ίδιος είναι αυτός που θέλει να γίνει χωρίς κόσμο, που δεν μπορώ να τον πιστέψω ότι το θέλει κάτι τέτοιο αυτός ο οποίος είναι η κεφαλή, τέλος πάντων, του αθλητισμού στη χώρα. Ωραία. Ή άγεται και φέρεται από την αστυνομία. Δεν εγγυώμαι την ασφάλεια του κόσμου. Και αυτό δεν έχει να το πιάσει κάποιος, το χτυπήσει τον άνθρωπο και το πει: ωραία, ρε φίλε, δεν εγγυάσαι. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί είσαι εδώ, ρε ψηλέ? Γιατί έχεις εδώ πέρα καμιά 26 αστέρια και έχεις γίνει σαν ουρανός εδώ πέρα από τα αστέρια? Σαν χαρταετός. Πάνε σπίτι σου. Σωστό. Στην Κύπρο, ρε φίλε, στην πατρίδα σου, στη δεύτερη πατρίδα σου μάλλον, έχει γίνει αυτό το σκηνικό με τον Ορέστη μέσα εισαγωγικά και σήμερα παραιτήθηκε ποιος, ο υπουργός δημοσίας τάξης, κάτι τέτοιο. Η υπουργός, κάτι τέτοιο είναι. Ναι. Έβλεπα πριν. Γιατί παραιτήθηκε? Γιατί θεωρεί ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπαν. Που έπρεπε. Λόγω ευθυξίας. Αγκέτης. Για κάτι το οποίο. Μιλάμε τώρα serial killer κατάσταση. Το θέμα είναι, την πίεσαν να παραιτηθεί? Μπορεί και να την πίεσαν, φίλε, παραιτήθηκε όμως. Ωραία. Θεωρεί ότι το παίρνει πάνω και λέει: φταίω εγώ. Ναι. Που δεν φταίει εγώ, σου λέει η γυναίκα. Δεν φταίει, τι φταίει. Ωραία. Εμείς εδώ κάθε εβδομάδα ακούμε: δεν εγγυάται την ασφάλεια του κόσμου η αστυνομία και δεν φεύγει ένας να πει από πάνω από την αστυνομία και να πει: παιδιά, ποιοι είστε εσείς που δεν εγγυάστε την ασφάλεια, φύγετε. Απλά πράγματα. Είστε εδώ για να εγγυάσετε την ασφάλεια. Είπα το όνοματα και κάτω το σπίτι με περιμένουν δύο. Κύριε Μοσκοβίτση, βεβαίως. Άστε να βάλω το τμήμα. Δεν τα πούμε. Δεν ανταλλάξουμε απόψεις.
Ψάξαμε το φάκελό σα. Βρήκαμε κάποιο ενδιαφέροντα πράγματα. Να ανταλλάξουμε απόψη. Έχετε τέσσερις κλείσεις, μα δεν οδηγάω. Ναι, αλλά δείχνουμε εδώ χαρτιά. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί μια λύση, όντως. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση της λογικής σε 10.000 εισιτήρια ή κάτι τέτοια. Ωραία, και σε ένα γήπεδο που χωράει. Πώς χωράει το Άκαρε, χωράει 70. 70. Τόσο. Θα έχουμε 50.000 άδειες θέσεις και 20 που θα έχει κόσμο, αλλά από το τίποτα κάτι είναι γι' αυτό. Ωραία. Για να μπορεί η αστυνομία να εγγυηθεί την ασφάλεια. Δηλαδή, κάτι που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να γίνει. Δηλαδή. Τι να πω. Okay. Το να γίνει για κλεισμένον για μένα θα είναι μέγιστη ξεφτύλα και παραδοχή ολονών ότι είναι άχρηστη. Όλοι όμως. Αν γίνει και κλεισμένον. Όλοι. Και εμείς μέσα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να πούνε δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Δώστε το κύπελο στον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Όχι, μην το δώσω στον Αστέρα Τρίπολης. Όχι. Δεν χρειάζεται. Μην το δώσετε πουθενά. Ας μην το πάρει ένας. Ποια χρόνια ήταν που δεν έγινε καθόλου, ρε. Και δεν το πήρε κανένας. Τελικός κυπέλου. Ναι, ρε. Πρόσφατα. Μπορεί και πρόσφατα να ήταν. Το λες τώρα κάτι. Χρήστο, είχε γίνει δυσκηνικό, ρε, φίλε. Στα 90's ήτανε. Πότε είχε γίνει μια χρονιά. Κύπελ. Κάτσε, κύπελο Ελλάδος. Μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, 3-1, με το Λαγκαζέτ και πάλι. Και δεν έγινε ποτέ. Κύπελο Ελλάδος, ποδόσφαιρο ανδρών. Καλά, League Cup θα ήταν. Όχι, League Cup δεν νομίζω να ήταν. Μήπως ήταν Super Cup. Είχαμε και το Super Cup κάποτε. Αλήθεια. Super Cup, αλήθεια. 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, και να πούνε ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο είναι για τον κόσμο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άμα θέλεις, μπορείς να τον ελέγξεις. Η αστυνομία, έτσι, όχι εγώ και ο Νίκος, η αστυνομία που είναι η δουλειά της και είναι εκπαιδευμένη για να ελέγχει τον όχλο και τις μάζες, μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ ωραίο επιχείρημα αυτό των οπαδών της ΑΕΚ, των οργανωμένων, που λέει: μην ξανακάνετε με πολιτικές συγκεντρώσεις με κόσμο, για να μην, για να μην γίνονται επεισόδια. Επίσης, είναι ένα τροχαίο ατύχημα σήμερα στον δρόμο να σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Ναι. Σε όλη τη χώρα. Άξι. Να μην επιτρέπονται αυτοκίνητα γιατί έγινε ατύχημα. Άξι. Σε όλα τα επαγγέλματα, όπως και, και σε αυτό τη αστυνομία, υπάρχουν καλοί αστυνομικοί, υπάρχουν και προφανώς, κακοί αστυνομικοί. 100%. Σε όλα τα επαγγέλματα έτσι είναι. Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι και κακοί δημοσιογράφοι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς όμως για τους κακούς τους βαλιώς διότι καλή. Έτσι πάει. Εμένα οι φίλοι μου ας πούμε που είναι αστυνομικοί είναι καλοί. Καλύτερες φίλοι αστυνομικοί, γνωστά. Χιλιοεπομένα. Κολλητή μου. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς η χώρα που είμαστε έτσι ήταν τα πράγματα μέχρι να πάρθουν καλές. Η Δευτέρα σε αυτή την απόφαση τέλος πάντων που είναι να πάρθει δεν νομίζω και δεν έχω κάποια πληροφόρηση έτσι. Εκτίμηση κάνω. Δεν νομίζω ότι θα πάρθει απόφαση για να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Πιστεύω ότι απλά θα υπάρχει μια συμφωνία για όσο να δω λιγότερα εισιτήρια. Ναι. Και μετά από τη Δευτέρα, για παιχνίδι που είναι να γίνει Σάββατο, και ο κόσμος θα πρέπει από Θεσσαλονίκη πάντα, η λέξη με τα τρία αλφα φυσικά, ο ΑΣ, ωραία, θα πρέπει να κανονίσει το πώς θα κατέβει, να βρει εισιτήρια, αυτός που θα έρθει μεμονωμένα, αυτός που θα έρθει οργανωμένα να κανονίσει την εκδρομή, ωραία, μέσα σε 5 μέρες. Γιατί οι άνθρωποι, έτσι, είναι και άσχετοι. Εκτός από άχρηστοι. Ρε, άσχετοι δεν είναι. Ξέρουν τι κάνουν. Δεν είναι άσχετοι. Βαριούνται. Ωραία, αν βαριούνται, φίλε, ωραία, και δεν εγγυούνται την ασφάλεια, μπορούν να πάνε σπίτια τους. Αυτό, δηλαδή δεν είναι. Και μπορούν να ιδιωτεύσουν, ωραία, και να βγουν στην αγορά με ιδιωτικά χρήματα να δουλέψουν. Και όχι με δημόσια. 1 και 15 τα λεφτά εκεί, ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, τα λεφτά θα είναι εκεί. Τους κόψαν τα νυχτερινά εδώ και χρόνια. Ναι. Οκ. Όντως, αυτό δεν τους αδικώ. Ναι. Όχι από τα νυχτερινά, γενικότερα να μην είναι. Τα χρήματα που παίρνουν να μην αντιστοιχούν στο λειτουργήμα που βλέπω για να που κάνουν. Το δέχομαι. Κάνουν, είναι επικίνδυνοι. Το δέχομαι. Δεν παίρνουν πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό και είμαι μαζί του σε αυτό. Ναι, κι εγώ. Ωραία. Δεν είναι καλά πληρωμένοι.
Ωραία. Υπάρχει όμως πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι καλαπληρωμένος. Τι έκανε, γιατί. Πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς τι κάνουμε, που δεν είναι καλαπληρωμένος. Τρία χιλιάρια το μήνα. Και ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Δυόμιση. Όσο μπορεί. Ναι. Έτσι. Και δεν κρύβεται πίσω από το τένιγκιου με την ασφάλεια του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Τηλεφωνία.gr είναι μαζί μας εδώ. Δίκασε ο Νίκος. Προλαβαίνετε να παίξετε δεύτερο γκολ Βαλένθια. 2-1 το σκορ εκεί στο 71. Μπήκε γκολ στο άλλο. Να βγάλει στοίχημα, να βγάλει ένα στοιχηματισμό, ένα ποντάρισμα με κόσμο ή χωρίς και να δώσει αποδόσεις ναι, τη Δευτέρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο πιστεύω. Ναι. 1-80 χωρίς κόσμο, ας πούμε. 1-1 παραμένει. 1-1 παραμένει. 2-80 με κόσμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Κομπήσουμε μέχρι τις 12. Μπαλαντέρ εδώ. Νίκος Παδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. Παλεύει Άρσεναλ για τρίτο γκολ. Ο Μπαμεγιάνγκ, ώρες-ώρες ο τρόπος με τον οποίο κινείται, μου θυμίζει λίγο Ανρί. Και φοράει και το νούμερο του Ανρί. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Okay, αλλά... Ο τρόπος που κινείται και αγωνίζεται, σου λέω. Ναι. Εντάξει. Κάποια τελειώματά του. Δεν έχει βρεθεί κάποιος αντίστοιχος από τότε για την Άρσεναλ. Όχι, εντάξει. Τι ήταν ένας. Okay. Πεχτάρα αυτή. Είχε και άλλες ευκαιρίες ένας με τον Λακαζέτ για να κάνει το 3-1. Και μία φάση λίγο πριν πάλι με τον Ρομπαμεγιάνγκ που δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή. Ουχ, τους που χτύπησε άσχηματα στο γόνατο. Βοστόνη, τι έγινε, φλαράκι, στα λεγά. Στα λεγά. Βοστόνη, τι έγινε, φλαράκι, τα έχουμε πει. Σε έλεξε εσύ, για την προηγούμενη φορά. Θα ισοφαρίσει. Αν δεν ισοφάριζε, φίλε, θα είχε σκούπα. Μετά. Εντάξει. Ο Μόρις λέει απάντηση στο Γιάννη, λέει δεν του κάνουμε φάουλ και παίρνει τα σφυρίγματα. Είμαι λίγο με τον Μπούκ εδώ πέρα, να ξέρει εγώ. Σιγά. Γιατί ο Γιαννάκης είπε ότι παίζουν στα ωραία του αντιαθλητικού φάουλ οι Celtics. Γιαννάκη, πλέον αυτό NBA είναι αυτά, αγόρι μου. Τι περιμένει, να σα ανοίγουν και το δρόμο να καρφώνει, τι. Έτσι είναι ο Νίκος, μάλιστα. Θα φας ξύλο, φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. 17 λάβαρα έχουν, φίλε. Έτσι τα πήραν τα 17 λάβαρα, Γιαννάκη. 17 θα μείνετε. Καλά, οκ, 17 θα μείνουν, αλλά του μπάξει θα αποκλειστούν σίγουρα. Σταύρο Κόλκα εδώ λέει είμαι μαό και μου αρέσει. Μόριστε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μαό. Υπάρχει κυκλοφορεί και ένα βίντεο με το Μελσανίδη το παλιό. Ναι. Που λέει ότι αν είναι να γίνει το τελικό στην Κυπέλλου στην έδρα του αντιπάλου, εμείς δεν το δεχόμαστε και ζητάμε να αλλάξει έδρα και τέτοια. Ναι. Ακόμα και εμείς να είμαστε, ζητούσαμε να αλλάξει έδρα και τέτοια. Παλιό όμως αυτό, εντάξει. Okay. Να κάνουμε. Με το πρωτάθλημα γενικότερα τα παιδιά δεν μπορούσαν να έχουν και. Από ένα σημείο και μετά κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα το κύπελο είναι το κομμάτι της αντιπαράθεσης, έτσι. Και όταν θα γίνει και ο τελικός θα έχουμε να λέμε αρκετά και μετά με τους συγκεκριμένους. Αλλά στην προκειμένη δεν εμπλέκονται ουσιαστικά οι ομάδες. Εμπλέκονται άλλοι αρμόδιοι φορείς. Οι αρμόδιοι φορείς. Νέο γήπεδο 128 εκατομμυρίων με έμπνευση στο Καρασκάκι για τη Forest. Έλα, Βαγγέλα, προεδράρα. Έχει λεφτά. Με έμπνευση στο Καρασκάκι, τι εννοεί, δηλαδή θα το κάνει τέτοιο. Η Μεγάλη Βρετανία, θα το κάνει η κυβέρνηση. Ποιος θα το κάνει. Το δημόσιο της Μεγάλης Βρετανίας θα το φτιάξει. Και θα το δώσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του, ξέρω εγώ, 2035. Έγινε. Μια που είπε για τον πάγκο του Καβαλία, θα μας νοιάζει αυτό. Μάλιστα, δεν βλέπω τίποτα άλλο στην επικαιρότητα. Τότε θα δούμε το νέο καφέ της Χαράς. Είναι πραγματικά. Τεράστιο ενδιαφέρον γιατί μας ήταν και πολύ ενδιαφέρον και το πρώτο. Επιβλητικός Ολυμπιακός ο Πανελλήνων Εφήβων. Κέρδισε και τον Κολοσσόν. Ο Άρης κέρδισε σήμερα η έφηβη του Άρη στην Καβάλα. Το Περιστέρι. Νομίζω κέρδισε ο Άρης ή έχασε το τέλος. Εμίχνο κέρδισε, κάτσε να δούμε. Ήταν για το εφηβικό του Άρη κόντρα στο Περιστέρι. Μπράβο, Νίκο. Έγκυρο ρεπορτάζ. Μηδέ στα δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μηδέ στα δύο λοιπόν για τον Άρη. Πανελλήνιο φυλάκια. Το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Μπασούτοβιτς, πώς το λένε. Κουσεύσκι, πώς το λένε. Καλά, να σου πω λέω κάτι. Τεστ IQ. Και το Πανελλήνιο των Εφήβων τώρα, ας πούμε, κοίταξε. Ο Άρης κέρδισε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Okay. Αλλά νομίζω το επίπεδο και των δύο. Αν και ο Άρης έχει κάποια παιδιά που. Που προϋποθέσεις, αν και εφόσον τέλος πάντων. Ναι. Το Βουλγαρόπουλο, αν μη τι άλλο. Ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άρη. Το Βουλγαρόπουλο σίγουρα θα είναι στην ομάδα του. Τι εννοεί. Είτε τραυματισμένοι σήμερα 4 Αμερικάνοι και δεν προπονήθηκαν. Εκπληκτική καία. Συζήτησε για τα οικονομικά. Εκπληκτική καία. Θέλω να σου πω και λίγο κάτι, φίλε όμως. Δηλαδή, αν έχει πληρώσει και Μάρτιο ο Γουίλι, ή τέλος πάντων έχει αφήσει το Μάρτιο. Εγώ σου λέω έχει πληρώσει Φεβρουάριο, ναι, ρε φίλε. Ναι. Τώρα, δηλαδή, τι να δούμε, τι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Καλά, εντάξει, για μένα με ένα παιχνίδι. Είναι λίγο υπερβολικό. Πρόσεξε, για μένα τη στιγμή που απομένει ένα μάτς, είναι υπερβολή αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί. Άλλα πράγματα είναι. Εντάξει.
Okay. Αλλά απ' την άλλη, πρόσεξε τι γίνεται. Χθες βγαίνει μέσα από ρεπορτάζ, έγκυρο κιόλας, ότι οι Αμερικανοί δεν προπονήθηκαν λόγω των χρημάτων. Μη βγαίνεις εσύ μετά και μου λες ότι όλοι προπονήθηκαν κανονικά και με κοροϊδεύεις μες στα μούτρα μου. Γιατί εκεί μεταβάζεις και τον κόσμο σε μια κατάσταση που δεν ξέρει τι γίνεται. Και λέει ο κόσμος, αφού το λέει ΚΑΕ. Ναι, ρε παιδιά, αλλά οι Αμερικανοί δεν προπονήθηκαν. Και σήμερα το έβαλε στον ημερωτικό, λέει. Αν την προπόνηση, οι προπόνησε δεν συμμετείχαν, λέει. Μερικής τώρα και εσύ το έβαλε στον ημερωτικό. Δηλαδή, τι περιμένει να βάλει η επίσημη ενημέρωση. Δώσε ανεπίσημα ότι ισχύει. Μην μου λε και ανεπίσημα και επίσημα δεν ισχύει. Αφού δεν προπονήθηκαν. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα με την ΚΑΕ είναι μεγάλη ιστορία. Στην ουσία, ενώ η χρονιά έχει τελειώσει από τη στιγμή που σώθηκε μαθηματικά η ομάδα και πρέπει να δεις τι θα κάνεις του χρόνου, τα σημάδια αυτά δεν σε κάνουν αισιόδοξο για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή. Να σου πω λίγο κάτι, Νίκο, όμως. Εγώ τώρα δεν έχω και την ναι. άποψη για τον Γουλιέλμο. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη, λίγο εκτίθεται πολύ, γιατί κιόλας όλο τον προηγούμενο καιρό λέγει ότι είμαστε η ομάδα που πληρώνει και κάθε μήνα και η μοναδική στην Ελλάδα και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κάθε μήνα εκεί σε πρώτο μάγκα, αυτή γιατί κάνουν αποχή. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά στη λογική ότι ρε παιδιά τώρα εντάξει, οκ, okay, έχει πληρωθεί και Φεβρουάριος. Ωραία, αλλά δεν το μάθαμε, έχει πληρωθεί Φεβρουάριος. Όχι. Όχι! Σίγουρα όχι. Στην ΑΕΚ έχει πληρωθεί Φεβρουάριος. Μπορεί. Στον Προμηθέα, πάει και έρχεται. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή. Και να πεις ότι έχεις μπροστά play-off, ας πούμε, και ξέρεις λίγο να. Ταρακουνήσεις την κατάσταση, ας πούμε, για να πεις ότι έχω και ένα μήνα ακόμα να παίξω. Εντάξει, αλλά δεν τελειώνει η χρονιά. Εντάξει, να είναι λίγο περίεργο. Τα άλλα, τα παλιά τα πληρώνει. Εκεί είναι το θέμα. Τα παλιά είναι πρόβλημα. Εκεί είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Τα παλιά είναι πρόβλημα. Εκεί είναι το σημαντικό το ζήτημα. Εντάξει, τα μπαν, το άρθρο 99. Εκεί είναι τα θέματα τα πιο σοβαρά. Εκείνα θα είναι το πιο σοβαρά. Λέω εγώ. Τέλος πάντων. Οκ. Okay, εντάξει. Και εδώ άλλοι φεύγουν. Θεία σου πω. Κάνουν αποχή δύο εβδομάδες και δεν γίνεται τίποτα για να πληρωθούν και φεύγουν. Και μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Με ένα παιχνίδι να απομένει. Τώρα δηλαδή οι Αμερικανοί που φύγαν από τον ΠΑΟΚ πόσο τους γνωστάνε. Είναι σίγουρα τις 4 μήνες ο καθένας. Λέω εγώ. 3-4 μήνες. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Και μείνανε παρόλα αυτά μέχρι τώρα. Και οι δικοί μας επειδή πήρανε τον Μάρτιο και τον Αβρίο. Έτσι. Με τον Γκάρετ είχε γίνει ένα. Μια κουβέντα τέλος πάντων πριν το τελικό κυπέλλου Φεβρουάριο γιατί είχε κάποια θέματα. Έγινε μια προσπάθεια που δόθηκαν κάποια χρήματα τότε μέσω του Keep Auca Live. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δόθηκαν κάποια χρήματα τότε. Έμεινε. Ο Χάτσερ με τον Κόσ είχαν ενημερώσει τότε. Ότι μετά το τελικό, παιδιά, άμα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση, εμείς θα πάμε στην Αμερική και δεν θα γυρίσουμε. Τότε θυμάσαι τι έγινε μετά. Πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ με τον Γιώργο Σαββίδη. Και από εκεί και μετά ξανά τίποτα. Γιωργής. Έτσι και σου λέει ο Χάτσερ, παιδιά, δεν πάω, κάτσω εδώ πέρα να περιμένω. Δεν έχω λόγο, φεύγω. Σταματάω τις προπονήσεις. Ναι. Στις οπέξω, σταματάς τις προπονήσεις, ουσιαστικά πιέζει για να πληρωθεί. Έτσι. Σταμάτησε προπονήσεις 10 μέρες. Δεν του έγινε τίποτα. Έφυγε. Ναι. Ο Γκάρετ το ίδιο. Και ο Γκάρετ είναι ένα παιδί το οποίο γενικότερα δεν είναι ότι είναι μισθό συντήρητο στα παραθυρά του μπάσκετ. Να το πω έτσι. Έχει οικογένεια πολύ δυνατή πίσω στην Αμερική και αρκετά χρήματα από άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με κτηματομεσητικά και τέτοια. Και πανθούν ακόμα στην Αμερική. Αλλά ακόμα και αυτός που είχε να πάρει φέτος το συμβόλαιο τα 40 χιλιάρικα, όταν δεν πληρώνεται, φεύγει. Νομίζω του χρόνου, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα και στους δύο, και πάνε όλα καλά με τον Ηρακλή και ανέβει στην Α1, νομίζω ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο το πιο πιθανό, ο καλύτερος οικονομικός προορισμός να είναι ο Ηρακλής. Για κάποιον στην Α1 μπάσκετ που θέλει να δει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Δεν θα σου πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Φίλε, και ο Ηρακλής. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Υπάρχει ομάδα που ανεβαίνει από την Α2 η οποία έχει προσεγγίσει παίχτη του ΠΑΟΚ και του δίνει τα διπλά χρήματα. Ο Ιωνικός δηλαδή. Τα διπλά χρήματα αυτό που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Ομάδα που έρχεται από την Α2. Ο Ιωνικός. Έτσι. Μάλιστα. Αμερικανό ή Έλληνα. Αμερικανό. Που είναι ακόμα εδώ ή έχει φύγει. Εδώ είναι.
Ο Γκος. Δεν είναι ο Γκος. Ποιος άλλος έχεις? Κάτσε, ο Γκάρετ έφυγε. Τα διπλά χρήματα. Ο Χάτσερ έφυγε. Ο Γκος δεν είναι. Ποιον άλλο με κάνει? Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Εγώ σου είπα, μπορεί και να μην πάει. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Με την αφαιρετική μέθοδο. Είναι το ρεπορτάζ της αφαιρετικής μεθόδου. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Παίκτης. Άστο, μην το ψάστρο και αρχίζει να ρωτά αν είναι εκείνο ο άλλο. Αυτό είναι. Δεν έχει σημασία τώρα ποιο είναι. Δείξε μου. Δεν θα πω το όνομα του. Δεν είναι, όχι ρε. Πλάκα μου κάνει. Δηλαδή, αυτό είναι ρε φίλε. Είναι εδώ γιατί είναι η κατάσταση έτσι. Okay. Δεν έχει άλλο Αμερικανό. Ε, έχω. Α! Αυτό! Τι ρε. Αυτό εδώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πόσα παίρνει αυτό δηλαδή. 60. 70. Και του δίνει ο Ιωνικός. Τα διπλά. Τι λέει, ρε. Κατάλαβες. Πάει το μπάσκετ της πόλης. Μιλάς τώρα για... πάει το μπάσκετ της πόλης. Θα παλεύουμε... Κατάλαβες. Στο τέλος θα φτάσουμε του χρόνου άξιο πάω να παλεύουμε την παραμονή. Και ξεκίνασαι του χρόνου χρονιά χωρίς να έχεις κάποιον να πληρώνει. Και να πεις θα κάνω ομάδα για να παίξω. Για μένα το πρώτο ερώτημα στον ΠΑΟΚ είναι ποιος θα την καταστήσει τον Μπάνε. Ο Θεός η ψυχή τους. Γιατί ο Μπάνε νομίζω δεν αλλάζει. Απόφαση φεύγει, σταματάει. Ωραία. Μήπως όμως θα το φιλότιμο πει ανταμείνω άλλη μια χρονιά. Θα δούμε. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, πόσο φιλότιμο να φάει ακόμα. Λατέρνα αυτό είχε και φιλότιμο. Μάλιστα. Άρα... Επίσης, σκέψου λίγο, σε παρακαλώ. Για τον Μπάνε και το κάθε Μπάνε και τον Γουλιέλμο. Ωραία. Ότι τα πάντα τα υπογράφουν αυτοί. Παίρνουν την ευθύνη. Άνα, μπράβο. Γιατί ξέρει εκεί η ευθύνη τη υπογραφή. Ωραία είναι τα λόγια. Καλά, ναι. Έτσι και το κράξιμο, η διοίκηση και αυτό και τέτοια. Αλλά για πάνε, φίλε μου. Βάλε την υπογραφή σου σε τέτοια ζητήματα. Βάλε την υπογραφούλα σου. Να δεις τι ωραία. Οι καεφορίες. Άσε τις συμφωνίες με παίκτες και όλα αυτά και τα οτιδήποτε. Εκεί πάνε, βάλε την υπογραφούλα. Να δεις τι όμορφα είναι. Βάλε την υπογραφούλα. Και να μην σου βγαίνει χρονιά. Και όποιος έρθει στον ΠΑΟΚ φαντάζομαι θα κάνει πάλι διοίκηση πρωτοδικείου. Όχι, δηλαδή υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν χρειάζεται να κάνει διοίκηση πρωτοδικείου, μπορεί να κάνει ρετή διοίκηση. Εδώ δίπλα είναι. Δεν θα... Έτσι κι αλλιώ το μαγαζί δικό του είναι. Δεν θα μπει. Έτσι κι αλλιώ ξαναλέω το μαγαζί δικό του είναι, αυτό το πληρώνει. Άμα ήταν, θα είχε μπει ήδη. Ναι, οκ. Okay. Ξαναλέω ότι το μαγαζί είναι δικό του. Αυτό έχει το μαχαίρι, αυτό έχει το κραπούζι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εννοεί ότι είναι διαθέσιμο. Όχι ότι είναι δικό του. Μα δικό του ρεφελ, ποιο πληρώνει τόσα χρόνια. Φάση για την Arsenal. Βοηθάει. Καρτέλα. Να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή. Τρία, η Arsenal φυλάκια με τον Ρομπέρτο. 90. Άξιζε ένα τρίτο γκολ. Θα πάει τελικό. Ναι, άξιζε. Gunners. Gunners. Ποιος έχει καρτέλα στην ΚΑΕΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια? Ο Παγκαλέβιτς όχι. Κατάλαβες. Ο Ιβάν, ναι. Να πάει να πάει με διοίκηση πρωτοδικείου του χρόνου. Ο Γαλατσό. Να πάει με διοίκηση πρωτοδικείου. Πολύ ωραία. Ο Γαλατσό. Να πάει με διοίκηση προδικείου, να κάνει ένα μπάτζετ 400 χιλιάρικα. Γιατί αυτό το μπορεί να κάνει με διοίκηση προδικείου και πολλά μπορεί να λέω. Ναι. Ωραία. Και να... Αλλά θα πει ότι παιδιά, κοιτάξτε, θα δείτε, ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος να μείνουμε στην Α1. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Θα αρέσει αυτό. Εγώ λέω ότι δεν θα αρέσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί πάει το πράγμα. Πολύ ωραία σέντρα έκανε. Ο Κολάσινατς. Η άμυνα της Βαλένθια γενικά σήμερα είναι. Όχι, και η Άρσεναλ καλή, ρε. Είναι καλή. Είναι καλή η Άρσεναλ, αλλά και τα παιδιά της Βαλένθια δεν κόβουν ούτε με βάλα. Τίποτα. Μάλιστα. Γενικότερα αναμένουμε πρόταση. Είναι κατάσταση στο μπάσκετ, θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα αναμένουμε στο μπάσκετ της πόλης, νομίζω σε Άρη και ΠΑΟΚ. Τις διοικητικές εξελίξεις αρχικά. Δηλαδή τι θα γίνει, γιατί και στον Άρη και είναι, υπάρχει ο Γουλιέλμος, αλλά θα πρέπει να είμαστε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Οκ, και να μπουν και κάποιοι νέοι άνθρωποι και να βρει ο Άρης και μια μεγαλύτερη πηγή ρευστού για να τακτοποιήσει τον μπαν και να μπορεί να φτιάξει μια κανονική ομάδα του χρόνου. Γιατί αν πάλι πάμε σε αυτή τη δικασία τη φετινή, μην περιμένω τον μπάσκετ πολλά πράγματα, να περιμένετε μια προσπάθεια να γλιτώσουμε τα χειρότερα στον Άρη. Και έτσι όπως πάει η κατάσταση, αν αλλάξει κάτι δραματικά στον μπακ, πάλι τα ίδια θα έχουμε και εκεί. Και θα φτάσει η μπασκετομάνα να παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία στο τέλος όπως πάμε. Οκ. Εντάξει. Αλλά οι εκλογές έρχονται όλο και κάτι θα τάξουν. Θα τάξουν κάτι. Ναι. Με τον Καρυπίδη να πάρει την ΚΑΕ. Δύσκολα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι το θέμα το να πει τον αναπιστάνο. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση και να μπορεί να λειτουργήσει το μαγαζί κανονικά. Αυτή τη. Πώς την είπαμε, τη Γεροβασίλη που έχει ο Άρης.
Πώς θα γίνει, να λειτουργήσει κανονικά. Να είναι μια κανονική εταιρεία αθλητική, να έχει έσοδα, έξοδα και όλα αυτά. Ωραία, και να μην έχει αυτές και λίγο ότι α, δώσε, α, κάνε, α, δεν βγαίνω, α, έχω μπαν, έχω προσφυγές, έχω το ένα, έχω το άλλο. Και αυτό πάει και για τους δύο. Έτσι. Πάει και για τους δύο. Όχι μόνο για τον Άρη, ούτε μόνο για τον Πάο. Πάω ακόμα δεν έχει μπαν. Γενικότερα το μπάσκετ φτάσαμε σε σημείο το ποδόσφαιρο να... να είναι στα πάνω του, αναλογικά για τον καθένα στην πόλη, και τον μπάσκετ να προκαλεί θλίψη. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Και εγώ σου λέω ότι βλέπετε γίνεται λίγο σε όλες τις άλλες ομάδες. Της Α1. Έχουν ανθρώπους με λεφτά. Α, ναι, μπράβο. Το ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί και δεν ήρθαν εδώ. Καλά, κοίταξε, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το σκεφτεί. Γιατί είναι πολλές φορές και η τοπική κοινωνία. Και εντάξει, είναι άλλο μαγαζί τώρα το Περιστέρι και η Κίμη, άλλο μαγαζί είναι ο Άρης και ο Πάκου. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών. Okay, που έχει μια οικονομική επιφάνεια. Ναι. Εντάξει, και μπορεί να φτιάξει ένα μπάτζετ 700-800 χιλιάρικα το χρόνο. Τόσο δεν είναι. Ναι, παραπάνω είναι. Και παραπάνω κιόλα. Ναι. Γιατί δηλαδή να πάρει τον Προμηθέα που κάνει έξω τον Άρη στον Πάκου, α πούμε. Γιατί είναι φίλο του Προμηθέα. Αν θα βγει μια χρονιά εύθομο. Δεν θα του πει κανένα τίποτα. Κατάλαβε. Εδώ, άμα θα έρθει όχι οι ιδιοκτήτες του Προμηθέα, θα πρέπει το που θα έρθει να περιμένουν όλοι έτσι. Σου λέει ήρθε τώρα ο Χωσάδας. Ρίξε και το πρόεδρε, κάρυγε και η πρόεδρε, κατάλαβε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, άμα δεν αντέχει την πίεση. Αυτό σου λέω. Να έχει το κεφάλι λέω του ήσυχο με λίγα λόγια. Okay. Και επίση στην προκειμένη μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πατρινό, έτσι. Ναι. Είναι αυτό που σου λέω, το τοπικό στοιχείο. Α, αυτό να είναι. Ο Μπούμπουρας. Επίση τοπικό στοιχείο 100%. Και πάλι. Μπούμπουρα, φίλε, μίλησε για τον Πάκο. Στον Πάκο Μπούμπουρα δεν μπορεί να, να έρθει όπως είναι η κατάσταση με τον Ιβάν Σαββίδη. Με άλλους μίλησε και δεν μπλέχτηκε. Ποιος άλλος. Αυτός ποιος έχει το Περιστέρι. Περιστέρι, πολέμιδες. Πολέμιδες. Ούτε θα μπορούσαν να έρθουν εδώ πέρα. Δύσκολα. Okay. Άρα πάμε στο τοπικό στοιχείο. Ωραία. Εμείς ποιον έχουμε εδώ πέρα τοπικό να πάρει κάτι. Ξέρω εγώ. Ένας Χριστιανός δεν υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη τη βγάζει παράγοντες, δηλαδή ανθρώπους με λεφτά βασικά, όχι παράγοντες. Πες τα τελευταία χρόνια βγάζει, για πες εσύ. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν βγάζουμε πολύ πολλούς. Ή αν βγάζουμε, παραμένουν πολύ low profile και δεν ασχολούνται. Και κρατούν απόσταση τελικώς στο Emirates 3-1. Τελευταία χρόνια δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Κάποτε είχαμε. Εντάξει. Τώρα, κάποτε ο Άρης ας πούμε είχε τη γένεσης. Κάηκε γι' αυτή. Κάηκε γι' αυτή, ναι. Που είχε μέσα ανθρώπους οι οποίοι είχαν τότε λεφτά, έτσι. Δεν ήταν λίγα. Και ενίοτε έχουν βοηθήσει κατά καιρούς και μετά τη γέννηση. Έτσι, αλήθεια είναι. Ο ΠΑΟΚ είχε. Ποιον από εδώ. Τι εννοείς. Τοπικό. Στο μπάσκετ. Τον Τάκη Πανελούδη. Πανελούδη, Αλεξόπουλο. Ναι. Μιλτιάδη Κανότα. Βέβαια. Γιώργο Μπατατούδη. Βέβαια. Είχε δρόσο για κάποιους μήνες που επίσης ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Είχε μπλεχθεί στην Παναχαϊκή, μου έχουν πει αληθεύει. Αλήθεια είναι, ναι. Ασχολείται εκεί. Φοβερά πράγματα. Ο Μπάνε πόσα χρόνια είναι διοίκηση προοδοτική στον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Πλέον πρέπει να είναι ο ένατος χρόνος. Πριν τον Μπάνε ποιος ήταν. Μιλτιάδης Κανότα. Μιλτιάδης Κανότα, ναι. Σωστά. Είναι διοίκηση με τον δρόσο αυτές. Ο τελευταίος επενδυτής που είχε έρθει. Γενικότερα έχουμε στερέψει παραγωγικά σαν πόλη, νομίζω. Δεν βγαίνουν αυτοί που βγαίναν παλιά. Ή βγαίνουν άνθρωποι με λεφτά και δεν ασχολούνται. Γενικότερα έχει στερέψει το ενδιαφέρον και όταν στερεύει και το ενδιαφέρον, η νομοτέλεια λέει ότι θα έρθει κάτι πολύ κακό. Νομοτελειακά θα έρθει το πολύ κακό. Να. Έτσι. Θα πιάσει πάτο. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Εκεί για να που μην δεν έρθει. Υπάρχει πιο κάτω. Έτσι είναι. Και ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν θα παλεύει για την εξάδα, έτσι όπως πάμε. Όχι, σου λέω. Για μένα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα του Σαββίδη, αυτό πρέπει να το λύσει. Ωραία. Το οποίο πρέπει να το λύσει είτε με τον έναν τρόπο, το καλό, το πολύ καλό, είτε με τον άλλο. Ρενικό, για να δει τι θα κάνει. Θα πας και θα τον πιάσεις και θα του πεις μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Να ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να το κάνει το Σαββίδη, φίλε όμως. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί κάποιο να το πει ψηλά και πες μας, θα πεις ναι ή όχι. Όχι. Κατάλαβε. Δεν γίνεται έτσι. Περίμενε. Ρε παιδί μου, ο Μπάνε φεύγει. Ποιο μένει μετά στην ομάδα. Δεν έχω ιδέα. Δε... Εσύ και εγώ. Ωραία. Να το πάμε αλλιώς. Είναι ο Μπάνε. Τελειώνει η χρονιά τώρα. Περνάει το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να κάνω ένα ραντεβού. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα. Θέλω να κάνω ένα ραντεβού μαζί σας. Ωραία. Βεβαίως σου λέει. Έλα να βρεθούμε να τα πούμε. Για το γνωστό, για το γνωστό. Πάνε κάτω στο Μακεδονία Παλάς. Στη μεγάλη την έννοια του συσκέψουν.
Εγώ φεύγω. Η ομάδα δεν ξέρω πώς θα πορευτεί. Εσείς θέλετε να μπείτε. Απλά πρέπει να μας το πείτε τώρα για να ξέρουμε ως αναλόγως να προχωρήσει και επόμενη μέρα. Εγώ δεν θέλω να μπω. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ή εγώ θέλω να μπω και να ασχοληθώ. Εμένα ο Σαββίδης μου δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλει να μπει. Δεν θέλει να ασχοληθεί αν ακόμα. Αν είχε μπει, θα είχε μπει. Ναι, αν ήταν και αν το ήθελε τόσο πολύ και τον έψηνε, θα το είχε κάνει. Απλά ο Σαββίδης, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, αντιλαμβάνει ότι. Ή έχει ρίξει αποκλειστικά το βάρος στο ποδόσφαιρο και δεν θέλει να προσανατολιστεί από κάτι άλλο. Ή νομίζει ότι με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει να πετύχει τα ίδια που πετύχει με το ποδόσφαιρο. Δεν το πιστεύει. Γιατί βλέπει και τον κόσμο ότι δεν ασχολείται. Και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο στην απόφασή του. Και για οποιοδήποτε άνθρωπο που θέλει να πάρει μια ομάδα, είτε είναι ΠΑΕ είτε είναι ΚΑΕ, και δεν μιλάμε αποκλειστικά τώρα για τον ΠΑΟΚ, βλέπει και τι γίνεται στην ομάδα πριν ασχοληθεί και αν, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί. Δηλαδή, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο, στηρίζει την ομάδα. Όχι, ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Εντάξει, πήγε, στο γήπεδο ναι. Πήγε στο γήπεδο τη μία φορά που ήταν εξυπηρωμένα τα πράγματα μετά το τελικό και μετά από εκείνο που είχαν γίνει με τον Μάσπερ Νάκη. Είχε αξιέρωση κόσμο στο γήπεδο. Υπάρχει ένα υγιές κλίμα στην ομάδα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Σαββίδης όταν έρθει δεύτερη φορά. Ναι, εσύ το δημιουργεί. Φυσικά εσύ το δημιουργεί. Εκτονώς δημιουργείται αυτό. Δηλαδή, ο Σαββίδης πριν έρθει να πάρει τον πάγο για δεύτερη φορά, είδε ότι με το Ζαγοράκι είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα συσπήρωση και τα διαρκεία. Κλίμα συσπήρωση, Νίκο. Όταν είχε έρθει κλίμα συσπήρωση, είχε πλάκα μα κάνει. Καλά, δεν ήταν το. Ο κόσμο όμω ήταν στο γήπεδο, Νίκο. Ναι, καλά. Δεν ήτανε. Ε. Ήτανε. Κλίμα συσπήρωση. Καλά, δεν ήταν, να σου πω κάτι, δεν ήταν, ήταν χάλια κατάσταση. Τι ήταν, ρε φίλε. Μιλάω από πλευρά κόσμου. Φεύγανε παίχτες για να πάρεις άδεια. Από πλευρά κόσμου. Ο κόσμος στήριζε, ρε φίλε. Ρε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είναι άλλη κατάσταση. Τι συζητάμε τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Καταλάβες. Όταν λοιπόν γυρνάει ο Ιβάν Σαββίδης, όχι Ιβάν Σαββίδης, και βλέπει στην πηλαία όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και έχει 100 άτομα 200. Τι λέει, δεν πάω κάνω τώρα εκεί πέρα. Okay. Αν πατήσει όμως θα έχει ναι. 6.000 άτομα και 7.000 άτομα. Καταλάβες. Πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, σίγουρα. Ο Άρης βέβαια, γιατί λέμε ας πούμε αυτό το παράδειγμα, ο Άρης που σε κάθε μάτσα γύρω στους 4.000 κόσμο, ας πούμε, εντάξει, και ο κόσμος στηρίζει, πηγαίνει, κάνει, κάνει, δεν έχει τραβήξει ακόμα κάποιον. Και γιατί λέμε για τον Γουλιέλμο πολλές φορές που έχει κάνει λάθη πολλά φέτος, εντάξει, και εγώ το είχα πει και άλλη φορά ότι δεν είναι ρεαλιστής στον τρόπο που αντιμετωπίζει πολλά πράγματα, αλλά η άλλη πλευρά λέει ότι αυτός ήταν ο μόνος που εμφανίστηκε φέτος και ήταν ο μόνος που έβαζε λεφτά. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Αν δεν υπήρχε ο Γουλιέλμος, ποιος ξέρει που μπορεί να ήταν τώρα η ομάδα. Όλοι θα θέλαμε το κάτι καλύτερο. Όπως κάτι αντίστοιχο γινόταν και με τον Καρυπίδη πριν λίγα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος να πάρει την ομάδα. Ο Καρυπίδης ήταν εκεί πέρα και την πήρε. Και έκανε και λάθη, ναι, αλλά τώρα τι έκανε μετά από 4 χρόνια. Προεδράρα. Σε έβγαλε Ευρώπη. Σε έβγαλε Ευρώπη. Με λεφτά την τσέπη του, με λεφτά την τσέπη του. Έτσι είναι. Κράζει άλλο σήμερα, λέει 15 ευρώ το εισιτήριο. Δίκιο έχει. Σε κάποιον το 5 ευρώ κάνει τη διαφορά. Και σε εμά κάπου το 5 ευρώ, όταν είμαστε πιο μικροί, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε άλλου το κάνει ακόμα. Αλλά εσεί που έχετε λεφτά και μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, μην κρινιάζετε ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Και ο Καρυπίδης είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Ό,τι δίνει, παίρνει. Δίνει λεφτά, θα πάρει και πράγματα αντίστοιχα τον πρόεδρο. Θα πάρει τον Ματέο Γκαρσία, θα πάρει τον Μπρούνο Γκάμα. Άμα δεν δίνει όμω, και άλλο βάζει, εντάξει. Πόσο θα βάζει μέσα σε μια χρονιά. Είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί παραπάνω. Μέχρι ένα σημείο μπορεί. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλες κουβέντες οι οποίες είναι για άλλες ώρες. Τώρα έχουμε πιάσει 12 ακριβώς. Πολύ σοβαρά τα πείσει τα πράγματα, Νίκο. Πού είναι η ώρα των τρελών. Μπράβο. Εντάξει. Αποχωρούμε, κύριε Θωμαίδη. Λίκη, λίκη, είσαι εδώ. Αποχωρούμε. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιώση. Κύριο Ζαγόρας ήρθε. Είναι εδώ. Παρόν. Βέβαια, παρόν. Ωραία. Ακολουθεί ζούγκλα λοιπόν. Την άλλη Τρίτη ξανά. Θεού θέλω του καιρού επιτρέποντο. Τρίτη εδώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε.